Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλή εβδομάδα. Επίσης, σε όλο τον κόσμο. Τι κάνεις? Καλά, Κωστά. Πώς τα πας? Καλά. Ας τα λέμε. Γιατί, τι ας τα λέμε, τι έπαθε? Τίποτα ρε, εντάξει, κούρασε τα ίδια και τα ίδια. Έλα ρε μαλάκα, 30 χρόνια αγώνας, ακόμα. Αγώνας. Άλλα 20 χρόνια. Τα πρώτα 100 χρόνια δύσκολα. Μετά πεθάνουμε. Μόλις βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα, εισήγασε λέει. Εισήγασε, ωραία είναι. Ναι. Εισήγασε. Εισήγασε. Ναι. Ναι, αλλά ο τρόπος που θα πεθάνεις είναι θέμα. Κοίταξε. Να μην φύγεις δηλαδή με πόνους, με αυτά, με πιέσεις και τα λοιπά. Εκείνο έτσι είναι. Εκείνο είναι να φύγεις λέει. Ξέρεις είναι ο καλύτερος θάνατος. Να χαζέψεις από Αλτσχάιμερ και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό είναι ο καλύτερος θάνατος. Ο καλύτερος θάνατος είναι στον ύπνο. Στον ύπνο, ε. Στον ύπνο. Κοιμάσαι και δεν ξυπνάς. Ε. Ναι. Ταλαιπωρείς κόσμο με Αλτσχάιμερ. Ναι, ναι. Έχω φίλο εγώ, ο οποίος να είναι γερός εκεί που είναι τώρα, πήγε σε τέλος πάντων. Και ο παπάς του έπαθε πριν λίγες μέρες έμφραγμα. Ναι. Έχει και Αλτσχάιμερ. Ναι. Αρκετά χρόνια. Και από πίσω άνθρωπο να τον ψάχνουν, να τον κυνηγάνε, να τον ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Και δυστυχώς. Δύσκολη περίπτωση για τους άλλους. Και για τον ίδιο και για τους άλλους. Και ναι. Για τον ίδιο. Ξέρεις τι, να βλέπεις τον άνθρωπο σου ατυρανιέται. Να μην μπορεί να πούμε να βλέπει να. Να μην σε γνωρίζει. Να σε λέει 7 φορές την. 7, σε 7 λεπτά, 5 φορές το ίδιο πράγμα. Ναι. Ναι. Την κασερόπιτα την έφερες, ας πούμε. Ναι. Έχω δει εγώ τώρα, ήμουνα σε μια μπουγάτσα σήμερα και λέει ένας με Αλτσχάιμερ. Θα βγάλεις κασερόπιτα, λέει, θα βγάλω σε περίπου σε 45 λεπτά. Ναι. 7 φορές τον είπε σε 45 λεπτά. Πότε θα βγάλεις κασερόπιτα? Ναι. Μεγάλος. Μεγάλος ηλικία. Έχει Αλτσχάιμερ, ξεχνάει. Εντάξει. Δεν πονάει. Πώς ξεχνάει. Τον αφήνεις να πούμε στην Αγίου Δημητρίου και μπορεί να βρεθεί στην, ξέρω εγώ, στην Κατσιμίδη. Μια χαρά. Και να μην ξέρει πού είμαι εδώ, αν λέει. Αυτός δεν έχει πρόβλημα, οι άλλοι τρέχουν. Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Αυτός τι πρόβλημα να έχει. Γι' αυτό είναι όλα καλά είναι. Τώρα. Τα προβλήματα είναι πολλά στην κοινωνία, δεν είναι μόνο με αυτούς. Είναι και. Τώρα θα μου πεις, γι' αυτό λέμε, ξεκινάς. Ο άνθρωπος ξεκινάει, ρε παιδί, το παιδί από την ημέρα που γεννιέται μέχρι που ενηλικιωθεί είναι υπό την προστασία των γονέων του, των κηδεμόνων του. Ναι. Μόλις ενηλικιωθεί λοιπόν και σπουδάσει, κάνει, εν πάση περιπτώσει και μπει στην κοινωνία, ποιος είναι ο προορισμός? Να κάνει οικογένεια. Όχι, να πεθάνει. Όχι, να κάνει οικογένεια πρώτα. Πριν πεθάνει πρέπει να βασανιστεί. Δεν είναι, πώς θα πεθάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει οικογένεια. Υποχρεωτικό είναι. Ποιος το λέει? Το λέει. Ποιος το λέει? Το λέει ο προορισμός της ζωής του. Ο προορισμός είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι, αλλά αφού γεννήθηκες πρέπει, ναι, να ταλαιπωρηθείς για να φτάσεις στο θάνατο. Πώς θα πας? Τι, γιατί έτσι, να ταλαιπωρηθείς, δεν μπορείς να περάσεις πούτρα να πούμε. Πρέπει να παντρευτείς. Περάσεις από αυτό το στάδιο της ταλαιπωρίας. Κάηκες. Δεν κάηκες. Θα ταλαιπωρηθείς. Ναι. Θα ψηθείς. Ναι. Βέβαια. Να σε τρέχουνε, ναι, να τρέχει, ναι, να τρέχει, ναι, να σε, ναι, τρέχουν πιο πολύ. Το κέρδο ποιο είναι? Και όσο πιο καλά ξηγεί εκεί πέρα να πούμε, τόσο πιο πολλά πινελίκια θα τρως. Ναι. Λοιπόν, το κέρδο είναι. Το κέρδο ποιο είναι? Το κέρδο είναι. Άλλοι χωρίζουν, δεν το αντέχουν αυτό, χωρίζουν. Mm. Και τα κορόιδα ξαναπαντρεύονται μετά. Ναι. Λοιπόν, αφού ρε ξαναπαντρεύεσαι ρε κορόιδο, αφού χωρίζει από αυτή μια διάθεση, πάρ μια κουφάλαλη τουλάχιστον, να μην μιλάει. Μην παίρνεις πάλι μια που μιλάει πιο πολύ. Ναι. Γιατί, ναι, για αυτόν τον λόγο χωρίζουν οι περισσότεροι. Ναι. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά προβλήματα, γιατί τα οικονομικά προβλήματα. Γιατί ακούω καμιά φορά λέει, τι να κάνει, δεν έχει δουλειά. Εκείνος δεν έχει δουλειά, χωρίζουν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Γιατί άμα αγαπιέται το ζευγάρι δεν χωρίζει για αυτόν τον λόγο. Ίσα... Πάμα πεινάει, χωρίζει. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα αυτοί οι λόγοι δένουν το ζευγάρι, να ξέρεις. Η πείνα. Βέβαια, ναι, η ταλαιπωρία δένει τους ανθρώπους, να ξέρεις. Δύσκολο σε βλέπω. Πιο πολλούς χωρισμούς έχουν οι πλούσιοι παρά οι φτωχοί. Αυτοί που έχουν τα φράγκα, άντε, ο κόσμος πεινάει και χωρίζουν. Αυτοί που έχουν τα φράγκα, γιατί χωρίζουν? Ναι. Κατάλαβες. Mm. Οπότε λοιπόν. Και να έχει φράγκα και να μην έχει φράγκα, κατά δηλαδή είναι. Αυτό όχι, 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 όχι. Να ξέρει να τα διαχειριστεί τα φράγκα. Α, τα φράγκα. Ναι. 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 Τα φράγκα. Τα φράγκα δεν είναι η ζωή. Μην πει τον Μάρτιν σε ένα εκατομμύριο, α πούμε. Και τον Μαντούρο ένα εκατομμύριο. Ναι, 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 ναι. Και σε κράζουν όλοι, α πούμε. Ναι. Και κάνει μετά το γάμο του γιου, να πούμε, και σε κράζουν γιατί βάζει και λεφτά. Ναι. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία πάλι. Τώρα ακούμε 2-3 μέρε εδώ πέρα, έχουμε πάθει πλάκα. Τι? Με το γάμο τώρα του Γιώργου, του Σαβίδη. Του Γιώργου, του Μίγη. Άστο αυτό, είσαι. Είπα, σε μένα δεν θα μιλάς έτσι. Αυτός δεν είναι ο Μίκη. Μίκη είμαστε όλοι εμείς, οι άλλοι. Γιατί είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε πιο όμορφοι από αυτόν. Είμαστε. Είδαμε τα μούτρα μας στον καθρέφτη. Είδαμε. Τι είναι? Εγώ, άμα πάω να τα δω, μπορεί να σπάσει ο καθρέφτης. Αυτός είναι, δεν είναι άσχημο παιδί, να ξέρεις. Αν, ναι, το δεις από κοντά, ναι, καταρχήν έχει το αρσενιλίκι του. Πώς έχει?
Είναι αρσενικό, εντάξει, είναι κοντό. Και τι έγινε. Τι είναι αρσενική, δεν είναι αρσενική, αλλά είναι μόνο αυτό. Τι είναι αρσενική. Δεν μοιάζει με το Μίκη λίγο. Έλα, ρε, σε, όχι. Υπερβολέ είναι αυτέ. Ναι. Εντάξει, εγώ ξέρω το λε σαν μήμο. Ότι... Ναι. Δεν το λε για να τον κοροϊδέψει. Όχι. Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ δεν θα τολμούσα να το πω για κανέναν αυτό το πράγμα. Ναι. Ειδικά όταν είναι ένα παιδί, α πούμε, ενό ανθρώπου, ο οποίο. Εντάξει, τώρα... Μασταγώνει. Όχι, μασταγώνει. Μασταγώνει. Του σταγώνει. Του σταγώνει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι μπορεί να πει τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Το παιδί του πάντρεψε. Ναι. Πλήρωσε ό,τι πλήρωσε. Ναι. Μπορεί να δώσει και 2 και 3 και 5 εκατομμύρια. Δικά του είναι. Ούτε βουλευτή είναι, ούτε υπουργό ήταν, ούτε να έχουμε υποψή μήπω τα φάγει από τον κόσμο, από το κράτο, από την πολιτεία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Δικά του είναι τα λεφτά, μα δεν τα καίει. Δικό του είναι το παιδί. Καταρχήν αυτό είναι και ο σκοπό. Το παιδί του παντρεύει. Με τι μεγαλύτερε τιμέ. Μεγάλο πράγμα είναι τώρα. Πάντως οι δημοσιογράφοι που δεν του κάλεσε βγάλαν μια πίκρα. Τι να βγάλουν. Ευγάλανε, ρε Τζόρνταν. Τι να βγάλουν οι δημοσιογράφοι. Είναι μεγάλη τιμή όταν παντρεύει το παιδί σου. Λοιπόν, να τον παντρεύει, να κάνει τη γιορτή, να κάνει το γάμο αυτό, γιατί ο γάμο είναι η γιορτή. Να τον κάνει με τέτοιε τιμέ. Καταρχήν να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Μεγάλε προσωπικότητε. Φέρνει τον πατριάρχη τη Αλεξανδρία και τη Αφρική, τη Πάση Αφρική. Αφρικάνο ήταν. Όχι, Αφρικάνο ήταν. Έλληνα είναι ο πατριάρχη. Α, δικό μα, ναι. Λοιπόν, ναι. Που ο άνθρωπο είναι προσωπικό φίλο του Σαββίδη. Ναι. Φέρνει τώρα πρώην πρωθυπουργού, πρώην βουλευτέ, πρώην ξέρω εγώ, διάφορε προσωπικότητε. Φέρνει τραγουδιστέ. Ναι. Το Ρέμο. Ναι. Πριν ένα μήνα σου είπα το Ρέμο θα τραγουδήσει. Θυμάσαι. Mm-hmm. Λοιπόν, το Ρέμο, άλλοι. Πάνε δίπλα του και βγαίνουν φωτογραφίες. Ναι. Αυτός... Έφερε και τον Μπαρμπάντοφ του Πενταγράμμου, τον Πανταζή. Ναι. Ο Πανταζής είναι, τον έφερε γιατί τον γουστάρει, είναι κοντοχωριανή, μπορεί να είναι και από το ίδιο χωριό. Α, επειδή είναι Πόντιος δηλαδή τον Βεβαίως, έφερε. Και επειδή είναι και μάλλον χωριανή πρέπει να, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά... Μόνο Πόντιος κάλεσε αυτός. Όχι. Κάλεσε τους ρεπόρτερ και δεν τους κάλεσε. Γιατί δεν τους κάλεσε. Γιατί, τι ομάδα του είναι. Τι ομάδα του είναι, το γιο του πάντρεψε, δεν πάντρεψε τον ΠΑΟΚ. Το γιο του πάντρεψε, όποιο θέλει καλή. Παρεξηγήθηκαν οι ρεπόρτερ. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Ξέρεις, εγώ στο λέω. Και τι να κάνουμε τώρα. Παρεξηγήθηκαν οι ρεπόρτερ. Καθόλου. Αλλά... Δηλαδή, παντρεύεις το παιδί σου. Όποιον γουστάρεις καλής. Ναι. Δεν παντρεύεις την ομάδα σου. Όχι. Λοιπόν. Άλλοι λέγανε γιατί έκανε τέτοιο χλιδά το γάμο. Ναι. 2-3 εκατομμύρια, 5 πόσο βγήκε στη γη. Ναι. Ό,τι θέλει κανένα. Δικά του τα λεφτά. Εσείς όταν παντρέψετε το παιδί σας, πάτε το εκεί στη Σαμοθράκη. Στο κλείσει πάνω εκεί στα βουνά να πούμε και παντρέψει το εκεί πέρα. Με 500 ευρώ. Αυτός τα έχει και τα κάνει. Τι να κάνει. Και γράφανε και αυτό και τι είναι αυτά τα πράγματα και τι χλειδί και τι σπατάλη και τι είναι. Το γάμο του Σαββίδη λοιπόν του Γιώργου. Είδαμε εκτός από τις χαρές, είδαμε και άλλα πράγματα. Τι είδαμε. Είδαμε το ξεγύμνομα αυτής της πόλης. Δηλαδή. Της μιζέρια της πόλης. Δηλαδή. Μια μερίδα κόσμου της πόλης, χαίρε κακία. Βγάζει την κακή από μέσα. Και γιατί και ξέρω εγώ και γιατί τα λέω. Αργιανή θα ήταν. Ό,τι και να είναι. Ναι. Ακόμα και παοξίδες ήταν. Δεν μπορεί. Εντάξει. Όχι παοξίδες. Πολύ, ναι. Σε πολύ λίγο βαθμό. Σιριζέι μου. Ναι. Δεν ξέρω. Επειδή ήταν νεοδημοκράτες εκεί που. Και γιατί τα βεγγαλικά εκεί πέρα και γιατί ξέρω εγώ και γιατί τη Βασίλισσα εδώ. Καθίστε. Σα χρωστά έλεφτα. Σα χρωστά έλεφτα. Σωστό. Εδώ άνθρωπο που πληρώνει. Εγώ έχω φίλο Γαύρο, Ολυμπιακάκια, τον Κώστα. Πήγαμε προχθές ένα ταξίδι στην επαρχία. Ναι. Και μου λέει: εσύ βγάζω καψούρα με το Σαββίδη. Έχω πάθει πλάκα. Είναι ο μοναδικός που πληρώνει. Γάβρος. Ναι, πολύ τον γουστάρω, μου λέει. Ναι. Σου μιλάω, λέει: πολύ τον γουστάρω, ας πούμε. Είναι ο μοναδικός που πληρώνει. Καταρχήν, τηρεί την υπόσχεσή του. Ό,τι λέει, το κάνει. Τώρα διαβάζω εδώ, έχει τηρήσει ακόμα μια υπόσχεση. Θα μου πεις ψιλολόγια αυτά, αλλά κοστίζουν. Λοιπόν, το δώρο του Ιβάν Σαββίδη στους πρωταθλητές της ΚΑΠΑ 17. Τους έδωσε όλη την ομάδα από ένα iPhone τελευταίας τεχνολογίας. Το εξάρι είναι αυτό, δεν ξέρω ποιο είναι. Εγώ ξέρω με το προσκλητήριο έδινε και ένα χιλιάρικο. Το προσκλητήριο σε πληροφορώ ότι μπορεί να κάνει 50 ευρώ κοστολόγιο. Το είδες, ήταν σαν τόμος, σαν βιβλίο. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχει δώσει λοιπόν από ένα iPhone στα πιτσιρίκια αυτά της ΚΑΠΑ 17 και όλη την αποστολή, όλη την ομάδα για το πρωτάθλημα που πήρανε. Τους είχε υποσχεθεί ότι θα σου πάρει και τους το κάνει αυτό το πράγμα. iPhone. Ωραίο. Εξάρι. Εξάρι. Και εμείς ακόμα είμαστε με τα παλιά εδώ. Εμείς τρώμε ραδιανή. Θα πεθάνουμε, ναι. Λοιπόν, οπότε για αυτόν τον άνθρωπο και για αυτά τα πράγματα δεν νομίζω να υπάρχουν. Έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό αυτοί οι επικριτές του. Γιατί δεν νομίζω να πει κάτι, ας πούμε, και δεν το κάνει ο άνθρωπος. Συλλέψανε πάντως. Συλλέψανε. Κομπλεξάρες. Κομπλεξάρες. Δυστυχώς έχει πρόβλημα αυτή η πόλη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου. Κομπλεξούπολη. Ναι, υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, αντί να ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς έναν τέτοιον Σαββίδη να πληρώνει, να μην πονάει το κεφάλι μας, να μην έχει θέμα, ας πούμε. Λοιπόν, κάνουμε αγώνα τώρα, τον κρίνουμε, τον κατακρίνουμε. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα για μένα αυτό το πράγμα. Πάντως δεν σε κάλεσε εσένα.
Δεν πειράζει. Και γιατί να με καλέσει. Δεν τον... Ήθελε και κανένα κουστούμι τώρα 3.000 ευρώ. Πού να το βρει τώρα. Δεν τον κρατά κακή, α πούμε, που δεν σε κάνει. Για να τον κρατήσω. Στο γάμο του Μίκη. Για να τον κρατήσω κακή. Καταρχήν, τι είμαστε, φίλοι για να τον κρατήσω κακή. Σωστό. Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Εδώ δεν κάλεσε τον Κόλκα. Τον Κόλκα, εντάξει. Εδώ δεν κάλεσε τον Βασιλόπουλο. Γιατί να του κάλεσε. Εδώ δεν κάλεσε τον Κουβεντίδη. Τι είναι αυτή. Αυτή είναι εδώ δεν κάλεσε του διευθυντέ των εφημερίδων. Δεν κάνω τους ιδιοκτήτες. Γιατί να τους κάλεσε. Πολύ καλά έκανε για μένα. Καλά έκανε. Γιατί? Κάλεσε πρωθυπουργό. Ναι. Κάλεσε ποιο πρωθυπουργό. Τον προηγούμενο. Τον προηγούμενο. Ναι. Προηγούμενο. Λοιπόν. Ναι. Φυσικά με εκείνον είναι φίλος. Με εκείνον είναι φίλος. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Κάλεσε και έφερε όλους. Πώς. Ο Τσίπρας λέει, τους τόκους τους χάρισε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν χάρισε κανέναν τόκο. Με την κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε η νομοθετική ρύθμιση και πληρώθηκε το ποσό. Ναι. Εντάξει. Δεν τον χάρισε κανένας μία, πλήρωσε. Το νόμο ποιος έκανε. Το νόμο πιέστηκε και εκείνος για να είναι. Εντάξει. Χάρισε λεφτά ο νόμος με τον νόμο. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Όχι, ήταν. Αχάριστος, έπρεπε να τον κάλεσε τον Τσίπρα. Υποφελήθηκε. Τον κάλεσε τον Τσίπρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί ντροπή να είναι. Τι. Σε μια γιορτή που είναι προσωπική, οικογενειακή, ναι. Και ο Θεσκαλάς. Α, ναι, σωστό. Δεν ναι. Μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι. Δεν είναι δηλαδή κάτι του δημοσίου, κάτι ξέρω εγώ. Μια... Τις γυναίκες τις απαγόρευσε να φοράνε κόκκινα. Βέβαια. Αλλά δύο είχε. Δεν γουστάρει το κόκκινο. Ε, πώς την ύφη φορούσε κόκκινα. Ε, ναι, για να ξεχωρίζει, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, και όλα τα παιδιά ήταν με κουστούμια μια ασπρόμαυρα. Μα ποιον. Ασπρόμαυρα κουστούμια, ρε φίλε. Ναι. Ασορτή με την ομάδα, α πούμε. Ναι, αλλά οι ρεπόρτερ δεν καλέστηκαν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια από μέσα του, μια αυτή την έχουν. Δεν πειράζει. Αυτή, όσο μια... πιο πολύ τον κλάνει στο ρεπόρτερ, τόσο πολύ τρέχει. Γουστάρισε. Βέβαια, ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Ναι. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί να τον κάνει. Έστω δύο-τρει πρωτοκλασσά του πρέπει, πρέπει να περάσουν πολλά ποτάμια για να φτάσουν εκεί πέρα. Όπου εκείνον τον Βασιλόπουλο, φαντάζεσαι που θα τον κάλεσε, τι κακία θα τον έχει. Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Εγώ... Πάει ο Ζαγοράκης στο γάμο για να μην πάει ο Βασιλό. Είναι ο Ζαγοράκης είναι προσωπικό φίλο. Άλλο αυτό. Είναι προσωπικό φίλο. Δεν είναι ρεπόρτερ. Ο Ζαγοράκης είναι φίλος του προσωπικός. Ναι, ναι. Τώρα τους άλλους δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει. Πώς, τώρα δεν είναι σωστό. Με τα λεφτά είναι όλα, ρε φίλε. Το μήνο τώρα να μην, λεφτά... να μην φωνάξει το μήνο. Τα πετάει, δεν τον νοιάζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ντροπή. Όλα αυτά ξεχνούνται. Αν κάνει μια άλλη εκδήλωση και τους καλέσει αυτούς, όλα θα ξεχαστούν. Θα ξεχαστούν, βέβαια. Το τελευταίο πανταμένο. Τώρα παντρεύεται και ο γιος του Μουζενίδη που έχει το πρακτορείο. Εντάξει. Εκεί μπορεί να του φωνάξουν. Ναι. Του φωνάξει ο Μουζενίδης. Θα του φωνάξει ο Μουζενίδης. Του ρεπόρτερ δεν του φωνάξει. Έχει φέρει 600 νοματέους από τη Ρωσία καλεσμένους. Ναι, ναι. Έχει φέρει, ξέρω εγώ, από όλη την Ελλάδα τις μεγάλες, ας πούμε, πώς το λένε, προσωπικότητες. Ναι. Κάποιες μεγάλες προσωπικότητες. Καμιά 2.000 να πούμε ήταν οι καλεσμένοι εκεί πέρα. Τρεις. Μπορεί. Γιατί η Αστακή ήταν 3.000 Αστακή. Τι Αστακή. 3.000 αστακοί. Αστακοί. Ναι, αστακοί ναι. Που φάγανε αστακούς. Oh, oh. Δεν ξέρω αυτοί από την Αμερική ήρθαν, δεν ξέρω. 3.000 αστακοί. Καλά, Ρώσοι ήταν και φάγανε από την Αμερική αστακούς. Δεν ξέρω, κάθε μια πληροφορία μου λέει ότι ήταν από την. Τη Ρωσία ήταν, δεν ξέρω. Αστακοί από τη Ρωσία. Πού έχει η Ρωσία. Βόρεια θάλασσα. Λέει. Πολύ κρύο κάνει και πάνω. Πάνε οι αστακοί. Μάλιστα. Δεν πάνε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουν έρθει οι μεγάλες, είπαμε. Έχουν ναι. Έρθει. Τι βάζουμε κανένα παλτό τη, του αστακού. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω δεν πάνε στα παγωμένα τα νερά. Ρε, βόρεια θάλασσα και κρύα νερά. Ναι. Οι αστακοί είναι σε πιο. Ατλαντικούλες δεν ήταν, δεν ξέρω, λες, δεν ξέρω ναι. Πού πια αυτή. Λοιπόν. Καβιάρια αυτά, ιστορίες. Βέβαια, ναι. Πέρασανε καλά. Πέρασανε καλά. Έτσι. Πέρασανε πολύ καλά, λοιπόν. Και εσύ τα φας εκεί στο σουβλατζίδικο, το σαντουίτσου με τον μπιφτέκι σου κτλ. Μήτρο πιλάφι να πούμε ή γεμιστάκι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Εντάξει, και αυτά καλά είναι, υγιεινά είναι. Να σε πω. Λοιπόν. Πάρα κάτω, τι λέει το μενού σήμερα, τι λέει. Ιταλία 2-0, δεν ξέρω αν είναι. Δεν τα διέλυσε. Ναι. Το απόγευμα Ισπανία με το ζόρι σε ένα 4-3-3. Σφιχτή, άλλοι από πίσω για ένα αργό κορμό. Δεν βγαίνανε στις αντεπιθέσεις και δεν κράτησαν μπάλα. Μοιραίο ήταν κάποια στιγμή να φάνε τον γκολ και που το φάγανε στο 87 από το σέντερ μπακ. Ναι, Σουηδία. Ναι. Απογοήτευση στη Σουηδία. Στη Σουηδία, ναι. 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 Έκπληξη για μένα είναι η Κροατία και η Αλβανία. Ναι. Η Αλβανία παίξε καλά. Λέει ο φίλος ο Γιαννάκης, ο συμπαθής της Ζένιας της Ανιψιάς μου, ότι η πολιτεία προσφέρθηκε να χαρίσει λεφτά και στον Άρη με το νόμο αυτό και σε πολλούς άλλους, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά μόνο αυτός πλήρωσε. Οι υπόλοιποι βάρεσαν πιστόλες σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις, καλά λέει ο Γιαννάκης. Καλά, αγόρι μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Χαρίζεις λεφτά κάπου. Ο δεν λέει ότι και οι άλλοι μπορούσαν να πληρώσουν. Ναι, αλλά δεν είναι το χαρίζω, είναι πρέπει να το πάρεις πίσω ο Γιαννάκη, γιατί δεν χαρίζεις τώρα. Ναι. Δηλαδή πληρώνεις αυτό που λέει ο νόμος. Ναι. Δεν το χαρίσαν κάτι. Απλώς ευνοήθηκε από τον νόμο. Ναι.
Αυτό έγινε λοιπόν και το εκμεταλλεύτηκε ο Σαββίδης αυτό το πράγμα και πλήρωσε και σήκασε όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ από αυτό το πονοκέφαλο που ήταν μια δεκαετία, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό, ναι. Αλλά μηδενίζαν τα χρέη και αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούνται καινούρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μια σωστή διαχείριση, έτσι, δεν οικονομικών. Το συζητάμε, όχι σαν τον Ηρακλή, μιλάμε ονόματα σαν τον Άρη που φάγαν τα λεφτά από τους παίκτες και ξαναχρεώσανε και ξανά μαναχρεώσανε κτλ. Αμαρτωλά σωματεία. Ξέρεις, να μην έχεις έναν ηγέτη, να μην πονάει το κεφάλι του κόσμου, της ομάδος, να καθαρίζεις τις ημερομηνίες και στα αυτά. Έτσι. Εγώ έμαθα σήμερα πάνε να κάνουν φορολογική δήλωση οι παίκτες του Ηρακλή και μηδέν εισόδημα έχουν. Έχουν μηδέν εισόδημα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι ότι δεν τους δηλώνουν εισόδημα. Δεν τους δηλώνουν εισόδημα. Δεν τους δηλώνουν εισόδημα. Το μάθαμε και αυτό. Τι να πεις τώρα, δεν ξέρω. Είναι μια χαώδης κατάσταση εκεί μέσα. Εύχομαι τα καλύτερα να βρουν τον δρόμο. Ας μιλήσουμε για μεγάλες ομάδες, για Ολυμπιακό που κάνει μεταγραφές, για Παναθηναϊκό, για Γιούρο. Για τον Ολυμπιακό είδες σήμερα τι έγινε. Τι έγινε. Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άντελεχτ. Πάει ο διαιτής αυτός. Υποβιβάστηκε. Λοιπόν, χειραγωγημένο το βγάζει η FIFA το παιχνίδι. Του έσπρωξε πολύ. Δικαιωνόμαστε για άλλη μια φορά εδώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος που είναι πάνω στην Ευρώπη και μελετάει και κάνει να πούμε. Μην ξεχνάμε το Πλατινί, από ό,τι θυμάμαι, έκανε το καλοκαίρι περιοδία εδώ στο Αιγαίο. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, στημένες και οι κληρώσεις λοιπόν. Ναι. Πιθανόν τα μάτς όταν είναι χειραγωγημένα και το βγάζει η UEFA στο περιθώριο, καταλαβαίνεις τι γίνεται λοιπόν. Ένα κύκλωμα εν όλοι τους, μια παρέα λοιπόν εν όλοι τους. Γι' αυτό και μπαίνουμε απευθείας στον όμιλο και πάμε όπως πάμε, αλλά δεν πάμε πουθενά στο τέλος. Και γινόμαστε περίγελος. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που λέμε του Ολυμπιακού. Μόνο υπάρχει μεγάλος σύλλογος. Αυτός ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν μεγάλη ομάδα. Ναι. Κατάλαβες. Με ευνοϊκές κληρώσεις λοιπόν και με ευνοϊκές διαιτησίες περπατάνε στην Ευρώπη. Αυτό το είδαμε και μέσα στο Ζάγκρεπ. Μέσα στην Κροατία που το πέναλι τελευταία που στο χέρι που δεν το έδωσε να γίνει το ένα να τελειώσει, το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, έχουν και στην Ευρώπη άκρες, αυτό βλέπω. Ναι, έχουν άκρες. Έχουν αυτό. Οπότε μεγάλη ομάδα όμως δεν έχουν. Όχι. Εγώ θα τον παραδεχθώ τον κύριο Μαρινάκη να καθίσει να παλέψει τώρα εδώ πέρα, να αγωνιστεί, να πάρει την ΕΠΟ, να πολεμήσει να πάρει την ΕΠΟ, να αγωνιστεί και όχι να σηκωθεί να φύγει όπως ακούγεται. Κατάλαβες. Θέλω να Για Νότιχαμ λένε και για τέτοια. Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να κλείσει ο κύκλος του. Ευκαιρία σου. Όχι, εγώ θέλω τώρα. Ευκαιρία σου είναι. Ο κύκλος κάτσε, ο κύκλος κλείνει όταν ζορίζεσαι. Ναι. Όχι. Δεν μετράει αυτό, δεν ισχύει. Όταν ζορίζεσαι πρέπει να αγωνίζεσαι. Άμα ζορίζεσαι, φίλε. Μα μάθαν να αγωνίζονται. Γιατί στον Ολυμπιακό δεν μάθαν να αγωνίζονται. Κατάλαβες. Πρέπει να αγωνίζεσαι για να κερδίσεις τις μάχες λοιπόν. Κάτσε λοιπόν εδώ, τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές, να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα τις πάρει τις εκλογές. Και κάτσε να αγωνιστείς, ρε φίλε. Να μάθεις να είσαι και δεύτερος και τρίτος. Δεν κατάλαβα γιατί. Αν έχεις ομάδα, να βγεις πρώτος. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται. Όσον αφορά το Βέλιο Σακού, εγώ πάλι το λέω πάλι. Ο Βέλιος είναι στον Ολυμπιακό. Δεν είναι πουθενά αλλού. Νομίζω ότι τον πήρανε. Τώρα, εάν το δώσουν κάπου αλλού και τον πάρουν μετά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μεταξύ Νότιχαμ δηλαδή. Γιατί ο άλλος, ο Βέλτζος του Ολυμπιακού, πώς το λένε, έμαθα πήγε στην Νότιχαμ αυτός. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Άρχισε το. Ναι. Αν μέσω αυτού πάει πρώτα εκεί και γυρίσει μετά εκεί, δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό. Εγώ. Καιρό το λέμε τώρα αυτό, ότι το παιδί αυτό πήγε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, για να λυθούν και τα προβλήματα φυσικά της ομάδος. Το θέμα είναι αυτά τα λεφτά θα πιάσουν τόπο, γιατί αυτός θα φύγει. Είτε εκεί, είτε εδώ, είτε κάπου αλλού. Η μεταγραφή γίνεται. Τα λεφτά θα πιάσουν τόπο, θα μπουν στην ομάδα ή θα τα πάρει ο άλλος και θα γίνει καπνός. Το θέμα είναι αυτό, να μην φύγει ο άλλος. Γιατί άμα θα τους παραμυθιάζει ότι θα μείνει, δεν θα φύγει, μόλις τσεπώσει τα λεφτά θα σκοτεινά φύγει. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, ότι κατόρθωσε και ξέφυγε από το ξενοδοχείο, δεν τον πήρε κανένα χαμπάρι. Καλόγρια ντύθηκε, ξέρω εγώ, Μητροπολίτης ντύθηκε, ξέρω κάτι ντύθηκε και βγήκε έξω. Δεν τον πήρανε χαμπάρι. Πέρασε από μπροστά τους, πήρε αμάξι, πήρε ταξί, πήγε στο αεροδρόμιο, μπήκε σε αεροπλάνο, έφυγε, πήρε τις φραγίδες μαζί, πήρε τα καρτιά, πήρε τα βιβλιάρια, σηκώθηκε και έφυγε, να μου κατάλαβες. Και θα έρθουν τώρα κάτι δική του μέσα στη διοίκηση και θα φάνε αυτή το ξύλο στο τέλος. Αυτό ήταν μια χαρά. Θα την πληρώσει κανένα φουκαρά, κανένα υπάλληλο, κανένα δικό του, κανένα πλαϊνό του κτλ. Γιατί έτσι εγώ μαθαίνω. Εγώ λέω, εάν πάρει τα λεφτά αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ, γιατί ξέρει να είναι επιθύμητο. Για ποιο λόγο να έρθει. Να τα ξαναχάσει τα λεφτά αυτά που πήρε. Δηλαδή τα φράγκα τα πάρει. Πουλάει το Βέλιο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, παίρνει τα λεφτά αυτό. Τι να τα κάνει τα λεφτά, θα ρίξει την ομάδα. Όχι. Αφού ούτω ή άλλω είναι ανεπιθύμητο. Ναι. Και να τα ρίξει, πάλι θα το διώξουν. Οπότε τα παίρνει και φεύγει. Αυτή είναι η προοπτική του. Ένα διακό. Ναι.
Οπότε λέω εγώ. Καλή μπάσα. Γιατί να τα πάρει και να έρθει, αφού ο σκοπός του είναι να φύγει. Ναι, αλλά μέλλον και δεν έχει στον Ηρακλή. Τελείωσε αυτό. Και ο Ηρακλής όμως, η οικογένεια θα πρέπει να τον τσακώσει, να τον απαγάγει και να τον πει: αλλά εδώ φέρνει τα λεφτά. Ναι, Ηρακλής, ναι. Εγώ αν θέλουν. Μπορεί να το κάνουν. Αν θέλουν. Πα, να με ακούσουν. Ναι. Τι να κάνουν. Να τον πιέσουν από τώρα να φύγει, τα λεφτά να τα πάρει ο επόμενος επενδυτής που θα έρθει. Γιατί κάτι ακούω στα σκαριά, είναι από πίσω άλλος. Κατασκευαστής, ξέρω εγώ, και τον Αγεντάλο. Ο οποίος. Έλλην. Νοτιοελλαδίτης. Καλά τα ξέρεις. Οπότε λοιπόν, αυτός εδώ πέρα θα τα βάλει και στην ομάδα τα λεφτά. Αυτό είναι το βέτο που βάζει και αυτός έμαθα. Να πάρουν τα λεφτά δηλαδή από τις μεταγραφές και να τα ρίξουν στην ομάδα. Να μπορεί να λαφρύνει και η ομάδα. Γιατί δεν θα είναι. Συγγνώμη, δεν θα είναι κορόιδο ο άλλος να πάρει τα λεφτά ο προηγούμενος και να έρθει ο άλλος να ματώσει, να ξεχρώσει. Ναι. Αφού υπάρχει προοπτική να πάρει το 1.200 πόσο είναι η μεταγραφή. Και πιέζουν τώρα να πούμε να τον διώξουν λίγο πιο νωρίς. Να έρθει ο άλλος λοιπόν να καρποθεί τα φράγκα αυτά, να τα ρίξει στην ομάδα. Να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και τα αυτά και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η ιστορία και με αυτούς. Είναι λοιπόν δύσκολο πράγμα να μην έχεις έναν μεγάλο ηγέτη, να μην πονάει το κεφάλι σου. Ένα πράγμα το οποίο το είχαμε εμείς στον Πονοκέφαλο επί σειρά ετών, να μην πω δεκαετιών, επί σειρά ετών. Μόνο θυμάμαι τον συγχωρεμένο τον Βουλινό, δεν είχαμε προβλήματα τέτοια. Και τα πρώτα χρόνια του Πατατούδη. Μετά άρχισε ο Πονοκέφαλος. Λοιπόν, οπότε λοιπόν έχουμε έναν μεγάλο μέτοχο. Και να τον έχει καλά ο Θεός, λοιπόν, να είναι γερός, να μην πονάει το κεφάλι μας πάνω σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό τουλάχιστον. Πώς θα φύγει, λέει ο γιατρός εδώ, Ηρακλής. Με κάνα χαρτοφύλλα καλά στερένιος, το κρίμα στον πόη σου. Πού να τον βρεις, γιατρέ, τώρα. Που, άμα πάρετε τσεκώσει τα λεφτά, τα τσεπώσει, πού να τον βρεις. Όπου ένα 200, ρε, πού να τον βρεις. Και γιατί να τα δώσει τον Ηρακλή. Πόσο χρόνο αυτό εγώ λέω τώρα. Πρόσεξε. Ένα 200. Πρόσεξε. Είμαι Παπαθανασάκη. Είμαι ο πρόεδρο. Αυτέ είναι δουλειέ. Εγώ είμαι ο πρόεδρο. Αυτέ είναι δουλειέ. Λοιπόν, κάνω μια ερώτηση τώρα. Τι καθόμαστε και κάνουμε. Αυτές είναι δουλειές. Ναι, αυτές είναι δουλειές. Παίρνεις τα 1.200, την κοπανάς, να πούμε. Ναι. Είμαι ο πρόεδρος. Και περνάς ζωή χαριζάμενη. Βέβαια. Α, στο Μάνο εκεί να φωνάζει. Τι ναι, είναι. Και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι, ρε φίλε. Γιατί είναι συνυπεύθυνοι. Γιατί δεν θέλανε να ασχολούνται ο κόσμος να πούμε με τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης. Εντάξει τώρα, συνυπεύθυνοι τώρα. Πώς συνυπεύθυνοι, ρε φίλε. Αντί να πιέζουν τον ίδιο να πούμε τον Παπαθανασάκη. Δεν τον πιέσαν, τον βγάλαν και πανό. Πότε τον πιέσανε. Προς το τέλος εδώ, τον βγάλαν και πανό. Το τέλος είναι τέλος. Η δουλειά είναι από την αρχή να τον έχουν από κοντά. Κατάλαβες. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έτσι. Μετά το άλλο ίμιση, όλη η ιστορία όλη. Οπότε κάναν λάθος. Ναι. Έπρεπε το βλέμμα τους και αυτή τους να ήταν εκεί πέρα. Ναι. Στα δικά τους. Ναι. Να μην ασχολείσαι λοιπόν με τον άλλονα, γιατί δεν γίνεσαι ανταγωνιστής έτσι του άλλου άμα ασχολείσαι με τον άλλονα. Ναι. Μικραίνεις τη δική σου την ομάδα. Κάθεσαι λοιπόν στην ομάδα σου, ασχολείσαι, κοιτάς να λύσεις τα προβλήματα της ομάδας σου. Λοιπόν, για να μην έχεις πονοκέφαλο αυτό που ήρθε τώρα δυστυχώς. Οπότε είσαι, λέω εγώ, πρόεδρος τώρα από Παπαθανασάκης. Και καρπώνεις. Βρε, γερή μπάζα είναι ένα 200 να πάρει. Ναι, γιατί να γυρίσει αυτός ο άνθρωπος πίσω, ναι. Αν τσακώσει, πάρει τα λεφτά, τα τσεπώσει. Για πες μου. Πώς θα φύγει δηλαδή, από Αθήνα θα φύγει, πώς θα φύγει, λες. Πώς θα φύγει. Ναι, θα πάρει ο Βέλιος στον Ολυμπιακό, θα υπογράψει ο Βέλιος, θα τον βρίζουν τον Βέλιο. Πού θα πάνε στο αεροδρόμιο να τον κάνουνε. Ξέρω εγώ. Θα πάει αυτό στο Λαύρο, θα πάρει το ferry boat από εκεί, θα πάει σε άλλο αεροδρόμιο, θα φύγει από εκεί σε άλλο αεροδρόμιο και από εκεί θα φύγει στο εξωτερικό. Ferry boat. Ναι. Α, θα γίνει τέτοια δουλειά. Τι, θα πάει στη Ραφίνα, θα πάρει το ferry boat, θα πάει, ξέρω εγώ. Στη Ραφίνα θα πάει. Έχει και πλοίο, ναι. Έχει πλοίο, ναι. Παίρνει το πλοίο από τη Ραφίνα, λοιπόν, ναι. Πάει, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο λιμάνι, να πούμε. Ναι. Και από εκεί οδικό σε ένα αεροδρόμιο και τελείωσε. Και την κοπανάει. Τι. Άντε ψάξε βρέστο. Πού να τον βρεις τώρα. Ρε. Ο Μάνος Ντέντεκτιβ με γυαλί. Μάλλον πάνω. Δεν τον βρει. Γενικά δεν μπορεί να βρεις τώρα. Φτάσει εκεί τώρα τι θα γίνει. Ντέντεκτιβ θα γίνει να γίνει να βρεις τώρα. Ψάξει τον πρόεδρο σου. Τα φράγκα είναι η ουσία. Να μην φύγουν τα φράγκα. Τσεπώνει το από το βιβλιάριο. Το βάζει στην τσέπη. Τα φράγκα είναι η ουσία. Τα φράγκα. Τα φράγκα είναι η ουσία να βοηθηθεί η ομάδα. Αυτό το 1.200 το 1.200. Ναι, αλλά θα πούνε τώρα οι Ηρακλήδεις καλά. Ο μάνατζερ και ο Βέλιος θα βάλουν υπογραφή και. Θα του ζητήσουν ευθύνες, θα πούμε. Ποιονού. Το Βέλιο και το μάνατζερ. Ο Βέλιος θα σου πει: εγώ για να βοηθηθεί η ομάδα, ναι. Με ψήσανε να υπογράψω εκεί. Γιατί ναι. Δεν φταίω εγώ. Πού να ξέρω εγώ. Ότι κάνανε με τον Σαλμπικίδη. Πού να ξέρω εγώ ότι αυτό θα τα φάει. Ότι κάνανε με τον Σαλμπικίδη. Ναι. Λοιπόν, με τον Σαλμπικίδη το βρίζατε εσείς. Το βρίζανε κάποιοι, όχι εμείς. Κάποιοι, ναι. Κάποιοι, όχι εμείς. Κάποιοι, ναι. Κάποιοι, ναι. Λοιπόν, τον βγάλαν και 14, τον βγάλαν και ξέρω εγώ. Εντάξει. Ναι. Ο Σαλμπικίδης τώρα πάει στη Λάρισα παίξει μπάλα, θα το δει αν και στα 35-36 πόσο πάει τώρα. Θα δεις ότι εκεί πέρα θα το δεις αυτό, ότι θα είναι χωρίς άγχος και επειδή δεν θα έχει παιχνίδια εθνικής, δεν είναι πλέον στην εθνική, δεν θα έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν είναι στον πάγο για να έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα παίζει μόνο κάθε Κυριακή. Εφόσον δεν καταθέτουν σε επίσημο λογαριασμό δηλωμένο στην ΕΠΟ, δεν γίνεται μεταγραφή όμως. Πώς θα τα πάρει.
Ναι, πώς θα τα πάρει. Είναι πρόεδρος της ομάδας, σε ποιον θα τα καταθέσει. Ναι. Τι, στον προσωπικό του λογαριασμό. Είναι πρόεδρος της ομάδας, σε ποιον θα τα καταθέσει. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς γίνεται. Για να, λοιπόν, εγώ λέω να πιέσω να το διώξουν τώρα, να έρθει ο επόμενος πρόεδρος πριν υπογράψει, γιατί νομίζω ακόμα δεν πρέπει να υπογράψει. Είναι συμφωνημένος, αλλά δεν νομίζω να υπογράψει. Μπορεί να υπογράψει ο ίδιος ο Παπαθανασάκης. Πάμε διάλειμμα. Ονομάζεται Deliveras.gr και είναι η καλύτερη, εξυπνότερη και ευκολότερη στη χρήση πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε online παραγγελίες στο λεπτό χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πιστωτική κάρτα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης. Μπαίνοντας στη Deliveras.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια ανά περιοχή και να κάνετε την παραγγελία σας online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Λοιπόν, ο Deliveras αλλάζει τον κόσμο του online delivery. Τζόρνταν. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν. Καλοκαίρι έρχεται. Καλοκαίρι έρχεται. Ο κόσμος χαλαρώνει. Ζεστό καλοκαίρι όμως ήταν το φετινό. Γιατί ήταν ζεστό, δηλαδή. Τα άλλα τι ήταν δηλαδή. Τα άλλα, ρε παιδί μου, δεν είχαμε τόσα πολλά θέματα. Ναι. Έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε τα πάντα φυσικά. Έχουμε μέχρι 5 Ιουλίου καταρχήν Euro. Euro. Φανταστικό. Ναι. Έχουμε τη Βραζιλία να αποκλείεται. Κουβέντα για άλλη μέρα. Ναι. Για τα ταλέντα, πώς χάνονται, πώς η Βραζιλία εδώ και 7-8 χρόνια δεν βγάζει παίκτες, δεν παράγει. Άλλη ιστορία. Ξέρεις τι γίνεται εκεί. Ναι, για πες τι. Με έχει πει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στο τελικό της Μίλαν, στο Μιλάνο της Αθλέτικο με τη Ρεάλ. Ναι. Ότι καθόταν δίπλα σε ένα μάνατζερ, ναι, ο οποίος είναι για 20 μέρες στην Ευρώπη, ναι, και τον έκανε κάποιες ερωτήσεις ο δικός μου. Ναι. Του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια ομάδα ευρωπαϊκή να πάει κάτω στη Βραζιλία ή στη Λατινική Αμερική γενικότερα και να πάρει παίκτη από εκεί πέρα, ναι, από ακαδημίες ομάδων, ναι, της Λατινικής Αμερικής, διότι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, π.χ. η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Manchester United, η Μπάγερ Μονάχου και κάποιες άλλες, ήδη τις έχουν μπλοκαρισμένες αυτές, ναι, εδώ, ναι, πέρα. Και ό,τι καλό βγαίνει, το παίρνουν αυτοί. Πρέπει να γίνει πολύ σπάνια. Πρέπει να μην το δώσουν σημασία το παιδί, να του έχει φύγει για να μπορέσει να το πάρει. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ πέρα, ό,τι καλό βγαίνει από κάτω, από τις μικρές ηλικίες ακόμα, από τα 9-10 λέω εγώ και μετά, ή θα πρέπει να πάρει σαν Μπάουκ, ας πούμε, σαν άλλη ομάδα μικρής εμβέλειας σε σχέση με τη Ρεάλ και με την Μπαρτσελόνα, για να πάρει παίκτη από εκεί πέρα, πρέπει ή να είναι από πιο μικρή ηλικία ή να τους έχει φύγει από τη ματιά τους. Οπότε λοιπόν τι γίνεται, όταν τους παίρνουν αυτοί εδώ πέρα οι μεγάλες ομάδες, αυτά τα παιδιά δεν μένουν για τη χώρα, ας πούμε, εκεί πέρα. Και την πατάνε. Κατάλαβες, και αυτό εδώ. Και λογικό είναι μετά ο παίκτης όσο μεγαλώνει, ας πούμε, και γίνεται παίκτης περιουσιακό στοιχείο μιας ομάδος, αυτός ο παίκτης μετά τα πόδια του εύκολα δεν τα βάζει στη φωτιά. Ας πούμε για την πατρίδα του, αν θέλεις. Και το ένα πάρει τα λεφτά από το σύνολο. Έτσι είναι. Σωστό. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι ο Μαρινάκης φτιάχνει το νέο διοικητικό μοντέλο της Νότιχα. Οπότε λοιπόν γι' αυτό πήγε ο Βρέντσος εκεί πέρα. Είναι αλήθεια λοιπόν αυτά όλα. Ευκαιρία να την πάρετε τώρα την εξουσία. Γιατί θα την πάρουμε. Ήταν δεδομένο ότι θα την πάρουμε. Ευκαιρία είναι τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Στο μετέχμιο. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Ναι. Όπως ο Σαντάμ Χουσέιν. Έχω πυρηνικά, έχω αυτά, μην τολμήσετε, μην κάνετε. Και μόλις ξεκίνησε η Αμερική, σε 2 μέρες τον φάγαν λάχανο. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό μου θυμίζει αυτός ο κύριος. Ναι. Ότι, ναι, τα παρατάει και φεύγει. Ναι. Δεν μπορεί να πολεμήσει, με, ναι, λίγα λόγια. Έτσι το βλέπω, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Γιατί εγώ, αν ήμουν εγώ, ας πούμε. Τι θα έκανες τώρα εσύ. Θα καθόμουν και απολεμήσω, ρε φίλε. Τι απολεμήσω τώρα, αφού είναι για να φεύγει τώρα, εντάξει. Λοιπόν, είδες λοιπόν. Αδύναμος είναι, δεν μπορεί να πολεμήσει. Τώρα δύο χρόνια, τρία Ολυμπιακός θα είναι βάρο. Όταν αυτή η ΑΕΚ χωρίς ομάδα. Μη στα πάρει ο Τίγρης. Όταν αυτή η ΑΕΚ. Που σε έκανε το φίλο. Στο γάμο, ναι. Γιατί δεν είναι φίλος. Φίλοι είναι. Φίλοι είναι. Ναι. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Δεν μπορεί να κατηγορείς εκ των προτέρων για κάτι που δεν ξέρεις αν θα γίνει. Τι υπολογίζεις. Όχι, δεν υπολογίζω. Θα το δούμε. Θα αφήσει ο Τίγρης. Δηλαδή εσείς τι κάνετε τώρα. Κατηγορείτε για κάτι που νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Κάτσε να το δούμε πρώτα. Ναι. Λοιπόν. Εγώ βλέπω λοιπόν. Άμα γίνει δηλαδή, τι θα πει. Άμα γίνει, θα σου πω, είχες δίκιο. Ναι. Μετά. Εγώ βλέπω λοιπόν, ναι, ότι ένας Τίγρης, μια ΑΕΚ χωρίς ομάδα, στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τον ξεφτύλισε. Mm-hmm. Τον πήρε λοιπόν το παιχνίδι με τους 9 παίκτες εκεί πέρα, με τις δύο αποβολές, και τον πήρε και το κύπελο. Κατάλαβες. Φαντάσου λοιπόν να έρθει και στα πράγματα ο Τίγρης ή να αλλάξει ΕΠΟ, ας πούμε, όπως λέμε, μαζί με τον Πάουκ, με τον Σαββίδη, ας πούμε, να πάρουν την ΕΠΟ.
Τι έγινε απάντη, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, του Μαρινάκη μιλάω τώρα, έτσι. Ναι. Δεν μιλάω γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο σύλλογο, το γνωρίζουν όλοι, δεν χρειάζεται ούτε να λέμε πολλά, ούτε λέω. Αλλά τον μικραίνει τον σύλλογο αυτόν αυτή η κατάσταση, αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Δεν το γουστάρουνε πολύ οπαδί του αυτό το πράγμα, δεν το γουστάρουνε. Μιλάω εγώ με παιδιά, συνέχεια έξω. Δεν το γουστάρουν. Οι φίλαθλοι σωστοί, ρε παιδί μου, δεν το γουστάρουν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με αυτούς. Το καλοκαίρι, είπαμε, θα είναι ζεστό φέτος για πολλά πράγματα. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Για τα προβλήματα που έχουν οι ομάδες μας. Ναι. Οι ομάδες οι υπόλοιπες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει προβλήματα. Τι σε νοιάζει. Τουλάχιστον σένα. Οικονομικά. Δεν σε νοιάζει. Πώς με νοιάζει, με νοιάζει, με νοιάζει. Εγώ τώρα τους λέω ότι με νοιάζει. Τώρα, να ναι. Τώρα μπορούσα να τους κάνω καζούρα, πονόψυχος. Να τους πω πολλά πράγματα. Να τους πω. Είσαι πονόψυχος. Δεν είμαι όμως εγώ τέτοιος. Εγώ τους, εγώ... Καλός άνθρωπος. Ναι. Καλός άνθρωπος. Ναι. Το καλό του ποδοσφαίρου αυτό απαιτεί. Ναι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει. Την ομάδα θα κοιτάζει. Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Εντάξει, όχι. Εδώ καθένας... ζηλέψανε το Σαββίδι το γάμο. Ζηλέψαν την απόκρουση του Γλύκου. Ναι, αυτό λέω. Ξεγυμνώθηκε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι χερέκα εκεί. Χερέκα. Εντάξει, τώρα δημιουργούμε. Δηλαδή, σε όλο τον αγώνα ο Γλύκος έκανε μία απόκρουση και μας τον κάνανε τώρα τον ήρωα σαν τον Κολοκοτρώνη. Καλά, γι' αυτό τον πληρώνουμε εκεί, για να κάνει την απόκρουση. Ναι, μεγάλη απόκρουση. Μεγάλη, τι μεγάλη, ρε. Μια απόκρουση τη γράση ήταν. Στε τι λες. Έλα, βρε τώρα. Δεν ήταν καμιά φάση να πούμε εξεπαφή να πω. Γωνία, πλαϊνό δίκτυο. Γωνία, μια φάση ήταν και φάνηκε. Πλαϊνό δίκτυο έβρισκε. Ναι, γιατί μην το λες αυτό. Δεν θα ήταν κρίμα και άδικο να μην περάσει ο ΠΑΟΚ. Θα ήταν κρίμα και άδικο να μην πούμε ότι έκανε μεγάλη απόκρουση. Εντάξει, έκανε μια απόκρουση, γι' αυτό πληρώνεται. Στεναχωρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη με αυτή την απόκρουση. Δεν νομίζω πολλοί. Δεν νομίζω πολλοί. Αν πούμε ότι το 60% είναι ΠΑΟΚ. Από το υπόλοιπο 40 υπάρχουν και πολλοί λογικοί που χαρήκανε. Ναι. Οπότε είναι πιο λίγοι ακόμα από αυτούς. Κοίταξε. Οι Ολυμπιακοί θέλανε να περάσει ο ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι. Η διοίκηση τι ήθελε. Δεν ξέρω. Εγώ λέω για τους φίλαθλους. Οι φίλαθλοι. Τους φίλαθλους. Ναι. Φίλαθλους. Ναι. Ναι, εντάξει. Ωραίος καφές. Αυτή πολύ ωραίος. Καλό το κάνει. Ναι. Σκέτο είναι, δεν θέλει τέχνη. Ναι. Μόνο καφέ βάζει μέσα. Εγώ βάζω και μέλι μέσα. Καφές με μέλι δεν πίνετε, ρε φίλε. Τι λένε που δεν πίνετε. Δηλαδή, τι να πίνει. Καφέ. Τι αναλογία είναι το μέλι, δηλαδή. Το κάνει γλυκό, το κάνει τι. Γιατί το μέλι δεν το πίνει. Μέτριο, έτσι. Για να σπάει η πικράδα. Για να μην βάλω ζάχαρη. Μα ο καφές πίνεται πικρός, ρε φίλε. Πικρός πίνεται. Στη χειρότερη μέτριο. Ειδικά και αν είσαι καπνιστής, πίνεται σκέτος. Εγώ δεν είμαι καπνιστής. Εσύ δεν είσαι, αλλά πίνεται γλυκός. Ναι. Εσύ το θες, δηλαδή, αν δεν σε αρέσουν τα πικρά, πρέπει να το πίνεις γλυκό. Το μέλι τι νόημα έχει. Για να μην βάλω ζάχαρη. Α, από αυτή την έννοια. Από αυτή την έννοια. Εντάξει. Εντάξει. Όχι ότι εντάξει. Για τις θερμίδες, αντί να φας ζάχαρη, γιατί να μην φας λίγο μέλι. Εντάξει, ναι. Καλό είναι. Καλό από είναι. Αυτή την άποψη το λέω εγώ, δεν το λέω από άλλη άποψη. Ναι, καλό είναι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Διάβασα τα μηνύματα λίγο και τι λέει μακριά. Λοιπόν, περίμενα. Δεν χαλάει το χ της Ιταλίας, έλεγε ο κόκκινος στο Σαλιαμπούρας. Και τη φύρα είναι ο χοντρός. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι πρόγνωση αυτή. Εντάξει. Πρόγνωση αυτή. Εμένα, εγώ είδα, δεν τα είδα σήμερα τα παιχνίδια. Είδα λίγο την Αλβανία με την Ελβετία. Ναι. Μ' άρεσε η Αλβανία. Ναι. Καλούτσικα ομάδα έχουν. Σαν Αλβανία δηλαδή. Είναι μία που διακρίθηκε για μένα μετά την Κροατία. Τα σημερινά δεν τα είδα, λέω πάλι έτσι. Ναι. Μιλάω για χθες τώρα εγώ. Λοιπόν, η Κροατία ήταν νομίζω η καλύτερη ομάδα που είδα. Ναι. Στα 40 λεπτά που είδα, ας πούμε, και λίγο η Αλβανία. Και θεωρώ ότι αν δεν έπαιζε με 10 παίκτες η Αλβανία, μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο δικός μας ο Κάτσε, για άλλη μια φορά, όπως λέμε, επιρρεπεί στις κάρτες. Ναι. Με το που μπήκε, πάρει την κάρτα. Πήγεται, ναι. Θέλει λίγο να προσέχει. Θέλει το μυαλό λίγο να. Δεν ξέρω πώς το. Είναι λίγο. Ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός, ναι. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα ακόμα, εικόνα δεν έχω για το. Η Αγγλία είναι. Η γνωστή Αγγλία, ναι. Loser πάλι θα είναι νομίζω. Τίποτα μπορεί άλλο. Να περάσει, δεν ξέρεις. Θα περάσει, με πού θα πάει. Εγώ βλέπω έχει σημάδια, δηλαδή αυτό το μάτι δεν έπρεπε να το χάσει. Mm-hmm. Στο 92-93 σοβαρίσει και πότε σοβαρίσει. Στο 91. Είδες λοιπόν, έχασε το μάτι μέσα από τα χέρια της. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, ότι ακόμα δεν ξέρω, δηλαδή η Γερμανία δεν το χάνει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Να κερδάς τώρα και σοβαρίσει, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα η Αγγλία. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Μάλιστα. Θα δούμε. Yeah. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Να πούμε 2-3-10-90-90-90 στον κόσμο και 98-80-90 η άλλη γραμμή. Και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 τι να πούνε. Ό,τι αγαπάνε, ό,τι γουστάρουν. Ό,τι αγαπάνε. Ό,τι... Πάντως για το γάμο του Σαββίδη ήταν γκλαμουριά μεγάλη να πούμε. Κοίταξε, ναι. Ο γάμο Σαββίδη, ξέρεις τι λέει, αν η ζήλια ήταν ψώρα θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Έχουν ζηλέψει πολλοί κόσμος. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω για τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και φυσικά οι Αργιανοί με τους Ιρακινούς. Ζηλέψαν πολλοί κόσμος. Ζηλέψαν πολλοί κόσμος. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ αν δεν με καλέσει κάποιος δεν πάω. Ναι.
Οποιοδήποτε να είναι. Ναι, πώς θα πάει. Γιατί μπορεί να με γουστάρει, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, φυσικά. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Για να ακούσουμε τι λέει ο πρώτος κύριος. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, Κώστα, τι κάνεις. Καλά, φίλε, εσύ. Γεια σου, Τζόρνταν, γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, φίλε μου. Ο Μάνος επειδή σήμερα. Ένα μάλλον καιρό έχω να σε ακούσει. Δεν γνωριστήκαμε, δεν τα έφερε η τύχη έτσι. Θα το κανονίσουμε όμως κάποια στιγμή, ναι. Θα το κανονίσουμε, ναι. Δεν έχω ποίημα σήμερα, δεν έχω ποίημα. Δεν πειράζει, πες αυτό που θέλεις. Σήμερα σε άκουσα με τον Αλέφαντο. Ναι. Για την Τσεχία. Ναι. Νομίζω λίγο τον αδικήσατε τον προπονητή, ρε Σικώστα. Εντάξει, σίγουρα. Όχι, δεν είπα εγώ για τον προπονητή. Εγώ δεν είπα για τον προπονητή. Είπα ότι δεν είχε τους παίκτες για να φύγει στην κόντρα. Δεν είπα εγώ κάτι. Α, μπράβο. Ναι. Έτσι, γιατί ο προπονητής έχει αυτά τα εργαλεία. Δεν αδίκησε κανέναν. Αυτούς τους παίκτες είχε. Έτσι έπρεπε να παίξει. Δεν είχε την ταχύτητα από τον άξονα, από τα χαφ και από τον φόρ και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, τον έσυντεχει. Δεν έχει κανέναν άλλον. Έτσι έπρεπε να παίξει. Αν έπαιζε ανοιχτά θα τρώγε 5 γκολ. 4. Πόσα θα τρώγε. Α, μπράβο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είχε και δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρει κιόλας. Ναι. Η Τσεχία, αποστημένη φάση βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούσε αλλιώς. Ναι. Γιατί είχε αργούς παίκτες. Ναι. Και το Ροσίτσκι τον αδίκησε λίγο, Αλέφαντο. Η διαιτησία ήταν ελεηνή υπέρ της Ισπανίας. Σε όλα τα μικρά σφυρίγματα. Σε κάτι offside, σε κάτι foul, σε κάτι αυτά. Τα έχω σημειώσει, δεν τα έχω μαζί μου. Είναι καμιά 7-8 σφυρίγματα τα οποία έχουν διαλύσει, να πούμε, την ομάδα της Τσεχίας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ τραγική η διαιτησία. Πάρα πολύ τραγική. Έπαιξε 80-20, έπαιξε 80-20 Ισπανία, φίλε. Γενικότερα τις μεγάλες ομάδες ευνοεί στο Euro. Ναι. Πάντα. Αυτό μας έδειξαν οι διαιτητές. Και η Ισπανία σήμερα πήρε πολύ σφύριγμα, πολύ σπρόξιμο πήρε. Ξέχασα να το πω στην αρχή. Ναι. Για την Αγγλία λίγο. Ναι. Δεν έπρεπε να βάλει ρεσικό στα τρίτο στόπερ στο 80. Έπρεπε να βάλει. Να κρατήσει δηλαδή. Έπρεπε να βάλει. Γιατί το μάτς θα πήγαινε στον αέρα. Βέβαια. Δεν υπάρχει χαφ να κρατήσει μπάλα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχει πίεση, υπάρχει φόρτωμα. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Είναι πολύ κλειστές οι γραμμές για να κρατήσεις μπάλα πλέον. Δηλαδή αυτό το κάνω άμυνα με κατοχή μπάλας είναι για πολύ λίγες ομάδες. Για με εξειδικευμένα πράγματα. Μπορεί να το κάνει μόνο η Μπαρτσελώνα, μπορεί να το κάνει μόνο η Εθνική Ισπανία. Είναι 3-4 ομάδες όλο τον κόσμο, έτσι. Έτσι. Συμφωνώ πάλι για το Ρούνι που είπε σήμερα. Ναι. Και διαφωνώ με Αλέφαντο που λέει δεν έπρεπε να βγει. Απαράδεκτος ο Ρούνι για μένα. Ο Ρούνι έπαιξε απατεωνίστικο. Και εγώ διαφώνησα με τον Αλέφαντο. Δηλαδή πασούλα τώρα και έτσι και τέτοια. Δεν πάτησε τέταρτος ποτέ στην περιοχή μέσα. Δεν πάτησε. Καθόλου. Δεν πάτησε. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Και τέλος να πούμε λίγο. Είδα το Κροατία-Τουρκία. Εντάξει. Η Κροατία ομαδάρα. Μένα μου άρεσε πολύ. Ναι. Θέλω να πω όμως για τους Τούρκους αυτός ο πιτσιρικάς ο 18χρονο ο Εμρέ Μορ. Ναι. Ποιο να τον είδες. Ναι, όχι, δεν το είδα. Την Κροατία με την Τουρκία δεν το είδα. Παρατήρησα τον ένα 18χρονο Τούρκο που πήγε τώρα στην Ντόρτμουντ με 10 εκατομμύρια. Μεγάλη παιχτάρα. Δεν τον ξέρω. Κουτούλη, αέρινο, φοβερό. Ναι. Δεκάρι, ναι. Δεκαράκι, ναι. Δεκάρι, ναι. Πολύ καλό. Ναι. Τζορντάν. Έλα, φίλε. Την ΕΠΟ, Τζορντάν μου κλικεί, ο Πάοκ θα την έχει όταν θα δω το Βούλγαρο στο γήπεδο να τρέχει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ωραίο. Επόμενη γραμμή. Γελά. Επόμενο, ναι. Ωραίος ο ποιητής. Ωραίος. Μπράβο. Καλησπέρα κύριε Ρατόπουλε, καλησπέρα κύριε Τζόρντα. Εδώ είναι και ο Τζόρντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Καλώς τώρα. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο της πόλης και στον κόσμο του Ηρακλή και κατ' επέκταση στους ακροατές. Όπως. Σχετικά με το θέμα του κυρίου Βέγιου. Για σένα. Θεωρώ ότι έχει και τις γνωριμίες ο κύριος Ρατόπουλος και τα μέσα και το μικρόφωνο να το βγάλει αύριο στην εκπομπή του. Ναι. Να πει τον κύριο Βέλιο. Τον κύριο Βέλιο. Ναι, ναι. Να πει πότε πουλήθηκε και γιατί. Και σας κάνω δύο απλά ερωτήματα. Άλλαξε μάνατζερ ο κύριος Βέλιο. Άλλαξε εδώ και καιρό. Είχε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, άλλαξε όμως. Διατηρεί όμως ο κύριος Παπαδόπουλος το 10%. Ναι, δεν ξέρω, ένα μικρό ποσοστό διατηρεί. Και 10 διατηρεί ο κύριος Βέλιος. Ναι. Ο Ηρακλής σε ποιον ανήκει μετοχικά, κύριε Ραπτόπουλε. Στον Παπαθανασάκη. Ναι. Αποκλείεται να έχει πουληθεί ο Βέλιος από το χειμώνα. Έτσι είναι όπως τα λέει ο Όχι, δεν αποκλείεται. Στον κύριο Πολ Κουτσολιάκο. Μα ο. Με επιταγή ναι. Προς τον κύριο Παπαθανασάκη και όχι προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Ναι, για να γίνει πιο μπροστά η ιστορία. Ναι. Ορίστε. Συμφωνούμε απόλυτα, έτσι μπορεί να έχει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Α, έτσι είναι. Ο κύριος Βέλιος. Ο κύριος Βέλιος, εγώ σας λέω υπεύθυνα ότι είναι ο μόνος που καθυστερεί τη μεταγραφή. Ο ίδιος καθυστερεί τη μεταγραφή. Την υπογραφή. Την υπογραφή του ο ίδιος την καθυστερεί.
Βγάτε λοιπόν αύριο, αν έχετε ευθύνη της άποψής σας και ευθύνη απέναντι στους ακροατές και στους φίλους σας του Ηρακλειδής, βγάλετε τον κύριο Βέλιο να σας τα πει. Ο Ηρακλής δεν έχει κανένα δικαίωμα σαν ΠΑΕ. Μα είπαμε ότι ο Βέλιος πουλήθηκε στον Κουτσολιάκο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Έτσι. Ο παίκτης είναι πουλημένος στον Κουτσολιάκο και υπάρχει προσωπική επιταγή η οποία θα εισπραχθεί εφόσον γίνει η μεταγραφή. Η προσωπική επιταγή είναι στο όνομα του κυρίου Παπαθανασάκη. Όλα αυτά, οι κύριοι που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρά το Πρόεδρο, όπως ο κύριος Ιορδάνης Τράτζαλης και ο κύριος Παπαδόπουλος Θεόδωρος, τα γνωρίζαν και τα γνωρίζουν. Να μην παίζουν τον παπά με τον Κοσμάκη, που τρέχει πίσω από τις ομάδες και τρώει την ψυχή του. Όπως επίσης και εσείς, με τον καημό το καθενός, να μην κάνετε νούμερα. Και κάτι άλλο να ρωτήσω τον κύριο Ιορδάνη. Πες μου. Ο μεγάλος ο προπονητής σου ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ποιος μεγάλος? Για τον Άγγελο μιλάς? Για τον κύριο. Ορίστε. Για τον Άγγελο Αναστασιάδη μιλάς? Άγγελο με το μικρό του το λες, έτσι. Φιλαράκια είστε. Ναι, είμαστε κολλητοί. Κάθε μέρα μαζί μας. Ήταν καλεσμένος. Κάθε μέρα μαζί μας. Δεν ήταν. Σαλαγάει τα πρόβλημα. Πού να ξέρω, ρε Ντερβισάκο, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Ναι. Ξέρω εγώ. Εσύ κοιμάσαι και ξυπνάς με το όνομά του. Αφού είναι ο καλύτερος προπονητής, σαν προπονητή μιλάω εγώ τώρα. Βέβαια. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, και εσύ κοιμάσαι και ξυπνάς με να τον κράζεις, να τον βρίζεις. Μου τώρα ένα μπέχτη στον αέρα της πόλης που καταξίωσε ο κύριος Αναστασιάδης. Που καταξίωσε. Έναν, όχι δύο, ναι. Έναν, όχι δύο. Πολλούς ρε φίλε. Για τόσα χρόνια καριέρας. Έναν. Πολλούς ρε φίλε. Να, αυτό το σαλμπικίδι ρε φίλε, ποιος τον έβγαλε? Ορίστε. Αυτό το Σαλμπικίδη. Ορίστε. Τι ορίστε. Δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβω. Ο Σαλμπικίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τον έστελνε ο ΠΑΟΚ δανεικό, ήρθε τρεις φορές πρώτος κόρες βιταθνικής. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά. Εσύ δεν τρέπεσαι για τα άλλες τώρα, θα μας πεις και για το Σαλμπικίδη τώρα. Ποια αλήθεια να παραπεί ο ρε φίλε. Εγώ ξέρω και που πήγε στην Καβάλα και που είχε δύο φορές μια στη Λάρισα. Ο Σαλμπικίδης και ο Νίνης με το πλέγμα στους Κυλιακούς, στον τελικό τι κάνανε? Για πες μας. Τι κάνανε? Πόσα χιλιόμετρα γράψανε? Στον τελικό που φάγε στην τεσσάρα. Ναι. Και ακόμα κοιμάσαι. Τι να κοιμάμαι, πώς θα κερδίσει τον τελικό? Ο τελικός ήταν ο ημιτελικός, ρε φίλε. Ναι. Ο τελικός ήταν. Σε καθάρισε όλο τον άξονα και Κατσουράνη, Κατσουράνη, Νάτχο και Κλάουζ. Χαμπάρι πήρες. Εκεί που ήσουν χθες, έξω από την εκκλησία, στους παπάδες. Εγώ ήμουν έξω από την εκκλησία. Καληνύχτα. Νύχτα είσαι, νύχτα. Επόμενη, καλημέρα. Νύχτα. Καλημέρα. 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 Για το Euro λοιπόν που λες. Για το Euro, ναι, ναι. Μέχρι στιγμή στη μεγάλη έκπληξη δεν την έχουμε δει. Όχι. Σαν αποτέλεσμα. Και τα σφυρίγματα πάνε στους μεγάλους. Σαφώς. Σήμερα η Ισπανία πήρε πολύ πράγμα. Καλά, η Ισπανία να πούμε αηδία έχει καταντήσει, εντάξει. Πολύ πράγμα πήρε από σφύριγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Για την Αγγλία που λες, εγώ συμφωνώ ότι το έχασε ο προπονητής, αλλά όχι γιατί δεν έβαλε τρίτο στόπερ. Αυτός εκεί πήγε να χωρέσει το Σέντερφορ της Τότεναμ. Πήγε να χωρέσει τον Άουντ της Λίβερπουλ. Πήγε να βάλει μέσα το Ρούνεϊ. Όλοι μαζί πώς θα τους χωρέσει. Έδωσε ρόλο χαφ στο Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ τέταρτος δεν γινότανε. Τέταρτος δεν γινότανε, όπως λες, απατεωνής. Απατεωνής στο ποδόσφαιρο, πολλές μπαλιές μακρινές δεν έμπαινε στο κουτί. Τραγικό λάθος ο τερματοφύλακας εκεί της Ρωσίας. Να πούμε τυχώς έστησε εκεί πέρα τι έκανε εκεί. Ούτε δύο κατάλαβε. Έτσι. Δεν το βλέπω το έργο με την Αγγλία, δεν το βλέπω το έργο. Εντάξει, θα περάσει την επόμενη φάση. Μετά... Οι Γάλλοι καλοί πίσω προβλήματα, θα φανεί στις μεγάλες πιέσεις, θα έχουν προβλήματα. Γενικά προβλήματα και η Γερμανία στο κέντρο της άμυνας, πολλά, πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η μόνη ομάδα που δεν έβαγε, να πούμε, που δεν έβαγε επίθεση ήταν η Πολωνία. Η Πολωνία ήταν η μόνη ομάδα που δεν έφαγε επίθεση. Ούτε μία επίθεση από τον αντίπαλο. Καμία. Μηδέν. Ήταν 90 λεπτά με την μπάλα στα πόδια, δημιουργούσε ανορθόδοξα στο πρώτο ημίχρονο, ορθόδοξα στο δεύτερο και έβγαλε την ιστορία. Να ρωτήσω τώρα και τον φίλο μου, τον Τζόρνταν. Έλα, φίλε μου, έλα. Παίρνουμε το σενάριο ότι ο Μαρινάκης φεύγει, έτσι. Χάνει τις εκλογές εκεί στην ΕΠΟ, φεύγει. Μετά, ποιος θα αναλάβει, δηλαδή ποιος θα είναι ο Ιβάν, θα είναι ο Τίγρης. Θα είναι 50-50 για όλους. Αυτό θέλουμε. Θα είναι μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος. Πώς θα γίνει το παιχνίδι μετά? Αυτό θα μας το δείξουν με αυτά που θα κάνουν, ρε φίλε. Εγώ τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το χάλι που είναι τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι.
Αυτό, κάτι, το... δεν, αυτό πώς το προεξοφλείς. Δηλαδή χειρότερα θα το πάνε το έργο. Χειρότερα, χειρότερα. Δηλαδή θα πιάνει την μπάλα ο Μανιάτης, ας πούμε, και αυτός θα λέει παίζεται. Τέτοιο. Χειρότερα μπορεί να μην είναι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει χειρότερα, ρε φίλε. Αυτό τώρα το πατώσαν το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Το ξεφτελίσανε. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Εγώ είμαι της λογικής του Ραπτόπουλου. Ναι. Την παίρνει ο Ιβάν και γίνεται αυτός. Καλά, ναι. Ναι, καλά λέει. Ναι, ναι. Ή της λογικής. Ναι, έτσι είναι. Τώρα φιλίες και τέτοια, βράστα, βράστα. Δεν υπάρχουν φιλίες σε αυτά τα πράγματα. Μη του τη φέρει, αυτό σε λέω. Καλά, ρε φίλε. Τώρα, συμφωνώ, αυτό, μη του τη φέρει. Ναι. Μήπως του τη φέρει ο άλλος τώρα. Άμα πάει έτσι το βιολί, μπορεί να του τη φέρει ο άλλος δηλαδή. Το θέμα είναι, φύλαγε τα ρούχα από την αρχή. Όχι άμα μου τη φέρει. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Δεν μπορεί τώρα όταν είναι κάποιοι δύο φίλοι να τους ισοπεδώσουμε. Μέχρι να είναι φίλοι, είναι φίλοι. Τώρα, αν στην πορεία αποδειχτεί ότι ο ένας ρίχνει τον άλλον, δεν ήταν φίλοι. Τώρα ξέρεις τι, με θυμίζεσαι φίλο, σε παίρνει τηλέφωνο, έλα πάμε στο μπαρ, γνωρίζει τον Κουμενάκι να πούμε στο διπλανό τραπέζι και σε παρατάει. Αυτός δεν ήταν φίλος. Αυτός δεν ήταν φίλος, ρε φίλε. Δεν ήταν φίλος. Εσύ δηλαδή στη ζωή σου πόσους τέτοιους έχεις, για πες μου, φίλους. Έχεις. Εντάξει, δεν λέμε ότι τυχαίνει κάθε μέρα, αλλά εδώ παίζονται άλλα συμφέροντα. Οπότε πού ξέρω εγώ τι φίλοι είναι αυτοί. Ναι. Γιατί να το υποθέτεις και να το καλλιεργείς τώρα μέσα στο μυαλό σου, το καλύτερο δεν είναι να το δεις. Εγώ παίρνω το χειρότερο σενάριο πρώτα γι' αυτό. Εγώ παίρνω το σενάριο ότι. Έκλεισες και εγώ παίρνω το χειρότερο σενάριο. Πάντα τα χειρότερα. Εγώ παίρνω τα καλύτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Στη ζωή πρέπει να παίρνεις το χειρότερο σενάριο. Εντάξει. Ποτέ το καλύτερο. Mm. Επόμενη γραμμή. Έτσι ώστε άμα γίνει το χειρότερο, να μην. Τράκαρε τον καθένα. Εγώ ναι. Λέω το χειρότερο σενάριο από, από αυτό το διοικητικό τη ΕΠΟ να πούμε δεν υπήρχε ποτέ. Ρε Τζόρταν, γενικά εγώ σου μιλάω. Στη ζωή σου πρέπει να παίρνεις το χειρότερο σενάριο. Έτσι ώστε αν γίνει. Να μην να σε προετοιμαστούμε. Να ισοπεδώνουμε κιόλα, εντάξει. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Για το γάμο θέλω να πω. Να πεις ό,τι θες, φίλε. Είναι τιμή μας που έκανε εδώ το γάμο. Και δεν φώναζε το... λίγο, φίλε, φώναζε. Είναι τιμή μας που έγινε εδώ στη μίζερη την πόλη μας ο γάμος αυτός. Ναι. Ο οποίος έδωσε δουλειά και σε 5-10 ανθρώπους, την οποία την ψάχνουν με το κιάλι τη σήμερα ημέρα τη δουλειά. Έτσι, και έρχεται ένα Σαββίδης. Που θα μπορούσε να την κάνει και στο Ροστόφ και να μην πέσει φράγκο εδώ πέρα. Έρχεται, σου το κάνει, ωραία, σεμνά, ταπεινά, ούτε πολύ χλίδι. Δεν είχε, όχι. Έτσι. Όχι. Εμένα τώρα να με δώσει 50 ευρώ στο πρόχρωμα δεν πάω γιατί βαριέμαι. Έτσι. Και ο άνθρωπος πήγε εκεί. Έτσι. Και ούτε τα ελικοπτερά του πήρε, και ούτε τίποτα. Είναι όπως η εκκλησία του, αυτός την έφτιαξε. Μπράβο, ναι. Και πήγε να τιμήσει την εκκλησία του. Ναι, μπράβο του. Έτσι. Και έδωσε και δουλειά και σε 5-10 ανθρώπους, έτσι, να κινείται το χρήμα εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν παίζει σάλιο και να χαίρονται κάποιοι στόκοι, το οποίο βγαίνουν και λένε πικρόχολα σχόλια, γιατί ο Σαββίδης δίνει δουλειά. Ας το καταλάβουν αυτό κάποιοι. Και άσε τώρα τις μπούρδες να πούμε. Βγήκε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, φίλος μου, και λέει βγάζω καψούρα με το Σαββίδη, ρε φίλε. Μπράβο. Και βγαίνει ο δικός σου να πούμε και τον κράζει τώρα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο. Δεν μιλάνε για αυτούς που καταχρέωσανε το κράτος και γυρνάνε και λένε για ανθρώπους που δίνουν δουλειά στον κόσμο. Κατάλαβε και δεν είναι καθόλου πρόκληση. Έτσι. Με τα λεφτά μου και την κυρά μου. Έφυγες. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Το γιο παντρεύει, φυσικά. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Πού είσαι? Εδώ. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Ο Πάνιος, ΑΕΚ από Κουρινό. Καλώς το. Πανάγω, πού είσαι. Λοιπόν, Ιορδάνη μου, πραγματικά σου με συγκινήσει. Για ποιο πράγμα? Γενικά για τις τοποθετήσεις που παίρνεις, ας πούμε. Γιατί, ας πούμε, κάποια παιδάκια, σούμε, που είναι τελαξάδες, σούμε, και δεν έχουν γνωρίσει, ας πούμε, τις μαύρες ιστορίες που έχουν περάσει εμείς στις ομάδες μας. Τι να γνωρίσουν, ρε φίλε. Έχουμε και εμείς... Παλικάρι, ας πούμε, τις ορίζαν. Γιατί πότε είναι ορίζοντα και μετά είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε και επαφή, ας πούμε, έμαθε, λέει, μέσα από την ΑΕΚ, λέει. Ναι. Εμείς δηλαδή έχουμε προσωπική φιλία με τον Σαμπάκηβιτς και δεν τον ενοχλούμε, ας πούμε, αυτός έμαθε, ας πούμε, μέσα από την ΑΕΚ και το διόδεσε το πράγμα, ας πούμε. Έτσι είναι όλα τα χρόνια, ας πούμε, έτσι είναι ορίζοντα. Κολοτούμπες. Ναι. Κολοτούμπες. Μιλάς για χθες τώρα εσύ, κατάλαβα. Ναι, μπρο. Ναι. Λοιπόν, για τον ΑΕΚ της Μαρμίτας, για τον ΑΕΚ της Μαρμίτας, λες. Ακριβώς. Ναι, ότι έκανε κολοτούμπα, ναι. Γιατί, την μια τον βρίσκει, την άλλη τον αγαπά, ναι. Την άλλη τον βρίσκει, την ξαναγαπά μετά, ναι. Μετά στο τέλος μου λέει, έκανα λάθος. Ο Χατζηχρύσος έπαιρνε εισιτήρια, δεν πλήρωνε ποτέ και τα πουλούσε ο Χατζηχρύσος. Οργανωμένος ήταν, φίλε, τι θες να κάνει.
Δεν μου οικονομήσει ποτέ. Αρχηγός των οργανωμένων, δεν οικονομήσει. Ναι, ήταν ο Στατάργης. Μα δεν θα οικονομήσει, ο αρχηγός. Πρόεδρος Αφημί ήταν, ναι. Τι θα κάνει. Για τον Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, αυτοί θα έχουν την κατάρα του συγχωρημένου του Θεοδωρίδη. Γιατί ο κύριος ο άνθρωπος, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, ας πούμε, από αυτό που έβλεπα, ας πούμε, πουλούσε τον Ηρακλή ένα 200 με μέσα τον Κωνσταντίνο και τον Στολτίδη. Και τότε τον βρίζανε, ας πούμε, και δεν το λέγανε, ας πούμε. Και ήρθε μετά ο Μητυλινέος, έκανε την καλή, ας πούμε, οικονόμησε, έφυγε, ξαναήρθε από Παναθασάκης, θα ξαναφύγει από Παναθασάκης, θα δείξει ξανά άλλος Παναθασάκης. Πέτρο, θα λένε και θα κλαίνε, έχεις δίκιο. Να, ακριβώς. Θα πληρώνουν, ας πούμε, πραγματικά την κατάρα του Θεοδωρίδη. Του όπως και με τον Άρη, ας πούμε. Με τον, αυτή δεν βγαίνει η ψυχή τους. Πέθαναν και δεν βγαίνει η ψυχή τους. Όπως λέγανε τον Γράντα, ας πούμε, άνθρωπος. Δεν το λέγανε τον Γράντα, ας πούμε. Και αυτή έτσι θα είναι, ας πούμε. Ο Καρυπίδης, ποιος Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, μην τραθούμε τελείως τώρα. Εκεί την ΠΑΕ, ας πούμε, Ιβερίας. 10.000 έδωσε σε 3 παίκτες εχθές. 10.000. Μην ασχολείστε με τον Άρη. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Σε δευτερόλεπτα τα λέμε πάλι. Για πάμε στο κοινό, καλημέρα. Έπεσε το κοινό. Yeah. Πάμε στο κοινό, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Στελάρας από Σέρες. Γεια σου, Στελάρα από τις Σέρες. Γεια σου, Στελιο. Ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Ιορδάνη. Εδώ είναι. Ιορδάνη, προχθές που είχες κάνει μια εκπομπή, είχες βγάλει μια δυσμενή κριτική για τον Δόνη. Να σου κάνω μια ερώτηση εγώ, γιατί δεν σου ξέρεις από μπάλα. Δυσγενή, για πες. Δυσγενή, ναι. Δυσμενή κριτική. Δυσμενή, ρε. Δυσγενή. Όπως δηλαδή. Είχες κάνει για τον Δόνη, έτσι. Ναι. Για σένα ποιος προπονητής είναι πετυχημένος σε μια ομάδα, όχι ο Δόνης, οποιοσδήποτε πετυχημένος προπονητής. Όταν φύγει από μια ομάδα, έτσι. Ποιος είναι? Ναι. Πού πήγε ο Δόνης και τι έκανε, για πες μου μετά. Που με τον κάνε... κάνετε εσείς πετυχημένο, για πες μου ρε, πού πήγε. Στον ΠΑΟΚ άφησε. Ναι. Έβγαλε τον Κάτσε, έβγαλε τον Κίτσιου. Ο Δόνης. Έδωσε ευκαιρία στον Μπέλκα σε νεαρά παιδιά και τους έδωσε και αυτή τη στιγμή την περιουσιακά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Ο Δόνης. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι όποιος προπονητής κι αν ήταν, αυτά τα παιδιά βγαίνανε, ήταν έτοιμα. Απλώς με το Δόνη βγήκαν στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το έργο φαίνεται του κάθε προπονητή. Καταρχήν, οι μεγάλοι παίκτες, εγώ το ξεκαθαρίζω και το λέω χρόνια αυτό το πράγμα. Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν το μεγάλο προπονητή και ο μεγάλος προπονητής κάνει μεγάλη την ομάδα, φίλε. Να σου πω κάτι λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, ο Δόνης τώρα, πρόσεξε να δεις, με φέρνει ένα κατσίκι ποδοσφαιρικό που λεγόταν Κουμαλό. Ο Δόνης τον έφερε. Ποιος τον έφερε, εγώ τον έφερα. Και το Βιβιάνο, ο Δόνης τον έφερε. Το Κουμαλό σου λέω εγώ τώρα. Και κάνει πέναλτι, βουτάει να πούμε με την Καλυθέα στο μάτς Κυπέλλου. Το βουτάει τον επιθετικό της Καλυθέας, τον κάνει, τον ξαπλώνει κάτω. Παραλίδο, εγώ θα γίνει το 3-0 εκεί πέρα και μας λέει: δεν πειράζει, λέει, αυτά συμβαίνουν. Να πούμε. Μου καλύπτει τον παίκτη αυτόν, ρε φίλε, που δεν ξέρει μπάλα. Φεύγει από εκεί ο Δόνης. Ο Δόνης υποσχέθηκε στο Σαββίδι ότι η ομάδα θα παίξει καλό ποδόσφαιρο και θα πάρει το κύπελο. Και ο Δόνης ούτε καλό ποδόσφαιρο έπαιξε, ούτε τελικό κυπέλου πήγε. Όσον αφορά και τον καλεί λοιπόν ο Σαββίδης να πούμε για να μιλήσουν και αυτό στέλνει τη δικηγορίνα του εκεί πέρα. Όσον αφορά το Κύπρο, δηλαδή αν δεν είχε πιάσει την μπάλα ο Γλύκος από το κέντρο, θα ήταν επιτυχημένος ή αποτυχημένος να πήγε τελικό και τον παίρνει. Γιατί είχε καψούρα τότε ο Σαββίδης να πάρει το Κύπρο, έτσι. Ο Γλύκος, εγώ είπα, είναι καλός τερματοφύλακας μόνο όταν δεν φυσάει. Ναι, μας είπε ότι. Ακούσε, Ορδάνη. Ο Δόνης τότε πήγε κόντρα στον κόσμο, σε εμάς, στο λαό του ΠΑΟΚ και δεν έβαζε τον Καρσία που είχε καψούρα ο κόσμος με τον Καρσία. Ναι. Και όταν τον έβαλε, έκανε το μόνο διπλό μέσα στην Τον κορόιδεψε τον Καρσία, φίλε. Τον είπε ότι σε υπολογίζω και θα σε βάζω και δεν τον έβαζε ποτέ. Αυτό είπε ο Καρσία. Δεν με πειράζει εμένα, με κορόιδεψε, είπε. Αν δεν με υπολογίζει, πες μου να φύγω τον ίδιο. Την ξάχνει και έκανε το μοναδικό διπλό. Άστερο, και δεν άκουσε γιούχα γιατί έπαιζε βασικό. Εγώ σε μιλάω με στοιχεία. Ναι, και εγώ με στοιχεία σε μιλάω. Πού πήγε μετά ο Δόνης και έκανε έργο. Παντού έφυγε με κλωτσιές, άντα στο πού, αν το ξέρεις. Στον Απόελ δεν έκανε έργο. Τον κυνηγούσαν, έφερε χει με την Αγία Ανάπα και τον κυνηγούσαν εκεί πέρα. Να σου πω κάτι. Mm. Εγώ βλέπω ότι ακόμα έχει περιουσιακά στοιχεία ο ΠΑΟΚ που έχει βάσιμες
πιθανότητες να βγάλουν 7 από αυτούς τους παίκτες. Φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί επειδή... δεν έβαλε τον καιρό το δοκάρι του Γκαρσία και έβαλε τα παιδάκια επειδή... και τους ευκαιρίες. Ωραία, ωραία. Να σου πω και εγώ κάτι. Επειδή οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ δουλεύουν πολύ σωστά και είναι ίσως οι καλύτερες ακαδημίες στη χώρα, μαζί με του Ολυμπιακού νομίζω είναι καλύτερες. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι έργο των από κάτω. Δεν είναι του προπονητή που τους βγάζει πάνω, να ξέρεις. Έργο είναι το. Έργο είναι τον κάτω των προπονητών. Και αυτός που έχει τα πίδια και δεν βάζει το γερό δοκάρι και βάζει τα πιτσιρίκια για να το δικαιώσουνε. Γιατί όταν πας κόντρα στο ρήμα και δεν βάζει ένα Γκαρσία που έχει τα ένσημα και τις περγαμινές και βάζει τον Γκάτσε, παίζεις και το κεφάλι σου, ναι. Γιατί βάζει ένα παιδί τότε που δεν έχει ακόμα... Μεγάλος προπονητής που δεν έβαλε τον Γκαρσία. Μεγάλος προπονητής που δεν έβαλε τον Γκαρσία. Γιατί δεν είχε θάρρος... Να πει ότι εγώ θέλω να παίζουν αυτοί που έχουν πραγματικά αξία στην προπόνηση. Ωραία. Έχασε τον τελικό. Έχασε το κύπελο. Δεν έπαιξε μπάλα και είναι μεγάλος προπονητής που δεν έβαλε τον Γκαρσία. Δηλαδή με Βιβιάν Κουμαλό, με εκείνα τα στόπερ και με το υλικό που είχε ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το υλικό που είχαν οι επόμενοι προπονητές. Ρε με Βιβιάν και με Κουμαλό κόντεψες να αποκλεισίσεις από την Καλυθέα, το ξέρεις. Όχι, ναι, πόσο από 5 γκολ την έβαλες. Πέντε γκολ. Πόσο έχασες στην Αθήνα, ξέρεις. 2-0. 3 κόντεψε να γίνει. Βγάζει ότι κόντεψε. 5 γκολ δεν έβαλες μέσα τούπα. 5 γκολ έβαλες, ναι. Πώς έβαλες, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Όχι, γιατί μιλάς με ένα που σου μιλάει με στοιχεία, δεν σου μιλάει άρα πατέρα. Τι στοιχεία, ρε φίλε, πες μου την πορεία του Δόνη μετά, ρε φίλε τώρα. Τι στοιχεία μου λες. Που δεν έβαλε τον Γκαρσία. Ρε φίλε, από το Κατάρ το διώξανε, ρε φίλε τώρα. Μα τρελάνεις τώρα. Μετά από 2 χρόνια, ρε φίλε. Δεν έκανε τον Αποέλ. Δεν πήγε με τον Αποέλ στου 16 που πήγε. Εγώ ξέρω. Στην ΑΕΚ το διώξανε, στο Κατάρ το διώξανε, στον Αμπολί το διώξανε. Μόνο στην Ελλάδα, μόνο αν μπορεί να δουλέψει κάπου, είσαι ο Παναθηναϊκός. Να ξέρεις. Μπορεί και στον Άρη αργότερα, δεν ξέρω. Πότε. Εγώ πάντως είπα, ακόμα έχει περιουσιακά στοιχεία που ο ΠΑΟΚ θα βγάλει λεφτά από αυτούς. Και να σου πω κάτι, και ένα τελευταίο παράδειγμα. Μ' ακούς. Όλος αυτιά. Ο Βαλβέρδε, όταν έβγαλε τα λεφτά από τον Ολυμπιακό, πήρε το Μυραλά σε ένα παίκτη του 1 εκατομμυρίου και το πούλησαν 7. Και έτσι και ο Δόνης πήρε κάποιους παίκτες, τους έδωσε τις ευκαιρίες και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα βγάλει από αυτούς λεφτά. Ξέρεις πόσα παιδιά είναι από κάτω και έρχονται, ρε φίλε. Με τις ακαδημίες. Από τις ακαδημίες. Ναι. Ξέρεις πόσα παιδιά είναι. Το πολύ να παίξουν 4-5 παίκτες, μακάρι να παίξουν παραπάνω, ρε φίλε, αλλά δύσκολο να παίρνουν τις ευκαιρίες. Πόσα παιδιά από κάτω έρχονται, γνωρίζεις. Αυτή η φουρνιά τώρα, αυτή η φουρνιά από κάτω, η K20, ξέρεις πόσα παιδιά έχει. Τις ευκαιρίες πόσοι θα πάρουν, το πιστεύω. Θα τις πάρουν, ρε φίλε. Ο Ίβιτς θα ξέρει τα παιδιά αυτά, ρε φίλε. Μακάρι, γι' αυτό μπράβο στο Σαββίδι που πήρε, το κράτησε τον Ίβιτς. Εγώ το γουστάρω γιατί αυτά τα παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες, γιατί τα ξέρει ο Ίβιτς αυτά. Εγώ αυτό το είπα πριν από 4-5 μέρες στο Ραγκάτσι για τον Ίβιτς. Ότι πραγματικά ξέρει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, γιατί οποιοδήποτε προπονητή να φέρει να πάρει χαμπάρι τη γη στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ θα πήγαινε με Χριστούγεννα. Και όχι μόνο αυτό, τον έχει ανταμείψει για αυτό που πέτυχε ο Ίβιτς. Είναι δίκαιος. Και να σου πω και το άλλο, Τζόρνταν. Για πες. Και τον κόλ να τρώγει ο Γλύκος στο 90 τότε που πήγαινε τον Παναθηναϊκό, πάλι έπρεπε να πάρει την ευκαιρία του, γιατί η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα παιχνίδια που την είχε ο Ίβιτς ήταν θεαματικά προς το καλύτερο. Έτσι είναι. Καλά, μην το λες αυτό. Γιατί. Μετά θα λέγατε δεν κάλυψε την άμυνα, δεν έβαλε το center back, μετά αφού το απόκουσε δεν είπες τίποτα. Μετά θα λέγατε βάλε back, έβγαλε back. Έχει δίκιο τώρα ο Μετά θα λέγατε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα πόντο χωρίς τον Μπέρκ, θα λέγατε το στόμα σας. Κωστή, ακούς. Ναι. Μιλάς με ένα στελάρα που έχει 10 καρτούλες διαρκείας στο σιρτάρι. Που κάνει 160 χιλιόμετρα πήγαινε έλα για να δει τον κόσμο. Για τον κόσμο μιλάμε. Τα λέμε σε ρε. Bye bye. Ένα λεφτά για ακούς. Πες ναι. Και έχουμε το θάρρος της γνώμης και το υποστηρίζουμε γιατί πληρώνουμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε αριστεί. Φυσικά, καλά κάνεις. Φυσικά. Τα λέμε για χαρά. Ο Βαρδάκης λέει. Ο Πέτρος άφησε Κωνσταντίνου και Νόβα 5 ετών ρε παιδιά. Νόβα 5 ετών και Κωνσταντίνου. Είδες λοιπόν. Λοιπόν, Αντώνης Ακτινολόγος. Γιατί είναι να πει να καλέσει τους ρεπόρτερ, φίλοι του είναι. Πολύ καλά έκανε και δεν τους έκλειψε. Καλώντας τους, διαχωρίζει τα πράγματα. Γεια σου, Τζόρνταν. Ναι. Γεια σου, Αντώνη. Φυσικά. Αντώνης. Δεν πάντρεψε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το γιο του πάντρεψε. Ναι. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε στους φίλους. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, εσύ είσαι, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Πάμε στον αέρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι πολύ ωραία. Όλους. Έλα, καλησπέρα. Έτσι. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι όσοι ώρα σας ακούω θέλω να πω κι εγώ. Επειδή έχω μείνει λίγο πίσω στις εξελίξεις, ο Μπερμπάντοφ έφυγε τελικά το παλικάρι. Ο Μπερμπάντοφ καθάρισε, ναι, από τον ΠΑΟ. Τελείωσε το παλικάρι, δεν το κράτησα. Ναι.
Έτσι τώρα σε μια προσπάθεια να πειράξω λίγο τον φίλο μου τον Τζόρα. Τζόρα, σε πάω ρε φίλε, γουστάρω τις απόψεις που έχεις και όλα αυτά εδώ πέρα. Συμφωνώ μαζί σου, ήταν πολύ μεγάλος παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Πώς ήταν 35, νομίζω ήταν αρκετά μεγάλος για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να συνεχίσει το παλικάρι, οπότε είναι εντάξει. Και εγώ σε πάω με το χιούμορ σου. Είσαι πολύ ωραίος. Ήθελα, ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο Μπερμπάτο, βρε φίλε, ήρθε δηλαδή, με απογεμάτη χρονιά. Επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές να φέρεις τον μεγάλο παίκτη, κάθε φορά που σ' άκουγα με ερχόταν στο νου η ηλικία του, ρε φίλε, και δεν μπορούσα να διαφωνήσω και μαζί. Εγώ τώρα έφυγε και πάλι λέω είναι τρομερός παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης. Εάν ήταν να το φέρουν και ένα δεκάρι καλό από πίσω να παίζει αυτός μέσα στο κουτί που λέμε λοιπόν φορ. Κρίμα που δεν αξιοποιήθηκε κάπως όσο καιρό ήταν σε αυτή τη χώρα, φίλε. Μόνο αυτό έχω να πω. Είμαστε τόσο ικανοί εδώ, καταφέραμε και το βγάλαμε άχρηστο. Αυτό θέλει, φίλε, μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε πολύ ικανοί. Εσείς φταίτε δηλαδή. Ποιος φταίει. Ποιο φταίει δηλαδή, ποιοι εσείς, ποιοι, ποιος. Ποιος φταίει δηλαδή. Ο σχεδιασμός που έγινε. Κάτσε, όχι, να μας πει ο φίλος. Ποιος φταίει ρε φίλε. Φταίει ο προπονητής, ο μεγαλομέτωχος. Πιστέψαν στον Μπέλγα. Ποιος φταίει. Πιστέψαν στον Μπέλγα. Ποιος φταίει. Για τον Μπερμπάτο, ποιος φταίει. Ο μεγαλομέτωχος. Όχι, για τον μεγαλομέτωχο δεν θέλω να πει. Ποιος φταίει ο προπονητής. Ποιος φταίει. Σε λίγο. Για τον Σαββίδη δεν ξέρω σε επαγγελματικά και επιχειρηματικά πόσο καλός είναι, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Τι να κάνει ο Σαββίδης. Είχε έναν παίχτη με γεμάτη χρονιά, τον έβερε στον ΠΑΟΚ 34 χρονών. Δεν τον έφερε 40, 34 τον έβερε. Ωραία. Φταίει ο Σαββίδης. Όχι. Ποιο φταίει. Φταίει αυτός που έκανε το σχεδιασμό. Κάτσε να μάθουμε. Ναι. Ποιο φταίει. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον προπονητή. Δεν του φέραν δεκάρι μεγάλο πες ρε φίλε. Ποιο φταίει ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε, οι φίλαθροι, οι οπαρδοί, εγώ, ποιος. Για να τον αξιοποιήσεις, πες ρε φίλε, πρέπει να έχεις ένα δεκάρι από πίσω. Καλά, ναι. Το που είσαι στα χέρια σου, ίσως θα έπρεπε να κάνει, ξέρω εγώ, κάποιες παραχωρήσεις. Ένα δεκάρι καλό, μεγάλο έπρεπε να το φέρεις από πίσω, για να μπορείς να τον αξιοποιήσεις πιο καλά. Γιατί αυτό ήταν αλάνθαστο. Για τόσο μεγάλο παίχτη, ίσως στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Πόσα γκολ έκανε ο Κλάους φέτος. Ποιο? Ο Κλάους πόσα γκολ έκανε φέτος. Μαζί με τα πρώτα δεν ξέρω, καμιά 15-16. Είχε κάνει δεκάρι μεγάλο από πίσω. Όχι. Κάτσε ρε φίλε, έκανε. Άλλη φάση. Άλλη φάση. Κλάους, άλλη πιο. Όχι, δεν είχε κάνει ένα σύστημα που τον βόλευε τον Κλάους. Πρώτα απ' όλα ο Κλάους έπαιζε φορ. Ο Μπερμπάτοφ δεν έπαιξε φορ. Έπαιξε τελευταία τον έβαλε φορ. Mm. Δεύτερον, ο Κλάους έκανε τριπλάσιες συμμετοχές από τον Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, δύο προπονητές, άντε ο ένας έφταιγε. Φταίει και ο άλλος δηλαδή. Δηλαδή ο Ήβης που τον κρατάτε τρία χρόνια. Να πάω λίγο παρακάτω. Μισό λεπτό. Τον Ήβης τον κρατάτε τρία χρόνια. Ο οποίος Ήβης με τον Μπερμπάτοφ δεν έπαιξε ο Μπερμπάτοφ. Ούτε με τον Ήβης. Φταίει ο Ήβης. Δεν μου λες. Άμα φταίει ο Ήβης. Σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ο Τσιόλης που τον έχουν βάλει 7 προπονητές. Φταίνε και οι 7. Τι να φταίνε. Γιατί τον βάζουν. Γιατί δεν έχουν άλλο εκεί. Δεν έχουν άλλον εκεί. Γιατί ξέρει μπάλα τον βάζουν. Να ξέρει μπάλα. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι για τον Σαββίδη. Νομίζω ότι επειδή από μπάλα αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε όταν ήρθε εδώ πέρα, δεν ήξερε, τώρα δεν ήξερε πριν, θεωρώ ότι η τακτική του είναι πολύ γνωστή. Θεωρώ ότι πέρασε όλα τα κύματα αυτόν τον χρόνο που είναι στον ΠΑΟΚ να κάνει όλες τις λάθος κινήσεις και από εδώ και πέρα θεωρώ ότι οι μόνες κινήσεις που θα του μένουν να κάνουν είναι μόνο οι σωστές. Έχω αυτή τη μέση για τον πρόεδρο της Μεγάλης ΠΑΟΚΑΡΑΣ εκεί πέρα. Μακάρι να βγει, εγώ θα ήθελα να δω τον ΠΑΟΚ έτσι πιο δυνατό να ανεβαίνει γιατί θα παρασύρει και την πόλη και αυτό είναι πολύ καλό. Από εκεί πέρα λίγο δύο πραγματάκια έτσι για το Euro Bambam. Για πες. Επειδή είναι και των ημερών. Είδα μια Ισπανία που κατάφερε να με στείλει για ύπνο. Έπαθα το σύνδρομο του κόκκινου σε αυτό το κομμάτι. Έπεσα σε λίθαργο δηλαδή. Στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα ένα ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που κοιμήθηκα με την Ισπανία. Ήταν πρώτη φορά το έχω πάθει. Έχει χιούμορ όμως. Έχω δει μια Γερμανία την οποία την κοίταξε η Ουκρανία στα μάτια και αν είχε ποιοτικότερες προσωπικότητες νομίζω θα ήταν ίσως και διαφορετικό το αποτέλεσμα. Δεν καμπάνια σε τίποτα η Ουκρανία απέναντι στους Γερμανούς. Είδα μια Ιταλία η οποία κατάφερε με πίστη σε ένα σύστημα διαχρονικό έτσι, να μπλοκάρει ταλέντο και ποιότητα θέλεις από τους Βέλγους. Και αυτό εδώ πέρα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλο κλικ, γιατί μου λέει πάρα πολλά αυτή η κίνηση σε σχέση με άλλες χώρες που αλλάζουν συστήματα, που προσπαθούν, διαμορφώνονται, ψάχνονται, που προσανατολίζονται και όλα αυτά. Εδώ πέρα μου δίνει κάτι πολύ καλό η Ιταλία και γουστάρω γιατί την είχαν outsider πάρα πολύ. Βαριά φανέλα, ρε φίλε. Ναι. Βλέπω μια Αγγλία, ρε φίλε, δηλαδή τη βλέπω και μου θυμίζει, ας πούμε, ένα παράδειγμα σαν Λούνα Πάρκ, ρε φίλε. Έτσι, πολλά έτσι. Φώτα, πολλές σουλήφρες, πολύ βαβούρα παιδάκια να πούμε και στο τέλος τίποτα. Ας πούμε ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να τρως ζαχαρωτά, τρως και δεν χορταίνεις, ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτό. Αυτό το πράγμα. Και
Τι άλλο είχαμε. Α, και μια Κροατία την οποία πολύ την γουστάρω και θέλω να προχωρήσει, γιατί βλέπω ότι έχει για τους παίχτες και για την ποιότητα. Η καλύτερη ήταν, βέβαια. Βγάζει ένα πάθος και θα το τρέξουν όσο τους πάει. Θέλω να τους δω και στο τελικό. Νομίζω ότι καλό θα ήταν. Και αυτό. Και επίσης για τον κόκκινο έχω πάθει ζημιά, ρε φίλε. Ραπ. Έχω πάθει τρέλα με τον κόκκινο, ρε φίλε. Δηλαδή, άκουγα που λέγατε για τον γάμο και λέω τώρα ρε μάγκα, πώς θα ήταν τώρα να είχαν καλέσει από όλους μόνο τον κόκκινο, ο οποίος θα είχε σκάσει και σαν δημοσιογράφος και σαν DJ στα ντεξ πάνω εκεί, από κάτω ρέμος πανταζής ξέρω εγώ, πίσω ο κόκκινος να σκρατσάρει, σε γάμο τώρα του Σαββίδη, έτσι ο μοναδικός που θα πήγαινε ήταν ο κόκκινος, φίλε. Έχω πάθει ζημιά. Δηλαδή, πώς θα γίνει να το δούμε αυτό το πράγμα, ρε μάγκα. Για να πήγαινε στον πανταζή και να τον έλεγε, με θυμάσαι. Καλά, δεν με ξέρεις. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Πάει ο άλλος, ρε φίλε, και βγαίνει δίπλα στον πανταζή να βγει φωτογραφία. Πάει δίπλα στο ρέμο να βγει φωτογραφία. Ας πούμε, σου λέει, είδα το ρέμο, ρε φίλε. Μεγάλο πράγμα. Δεν είναι, πώς το λένε, self, πώς το λένε αυτό. Self. Ναι. Και εμείς τώρα. Αριστερά, ρέμος, δεξιά πανταζή και στη μέση ο κόκκινος, ρε μάγκα. Δηλαδή, τρέλα, ρε φίλε. Ο κόκκινος θα μπορούσε να πείσει τον πανταζή ότι είχαν δουλέψει μαζί. Και μετά να ερχόταν την άλλη μέρα στην εκπομπή και να έλεγε μίλησα με τον Λευτέρη με το μικρό του όνομα. Είδα και τον Αντώνη. Ο Αντώνης μου είπε, μου λέει Γρηγόρη, μην το βγάλεις πως θα έρθει. Πλήρωσα τα φάρνα για τον Ιράκλη. Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Για χαρά, επόμενος κύριος, πάμε, ναι. Πάμε. Έλα. Έλα φίλε, επόμενος. Καλοκαίριας, επόμενος, ναι. Έλα. Έλα φίλε. Καλημέρα ρε παιδιά. Καλημέρα φίλε. Οι υπόλοιπες γραμμές πέσαν και οι τέσσερις. Αν θέλετε καλέστε, όποιος γουστάρει είναι να πει τώρα. Μπορεί να πάρετε, ναι. Για λέγε φίλε. Πρώτη ερώτηση σε ένα ράφι. Ναι. Ποιος θα το πάρει θα το γιούρο. Ποιος θα το πάρει το γιούρο. Ναι. Ποιος λες πρόβλεψη. Τι να σου πω ρε φίλε, είδα αδυναμίες σε πολλές ομάδες. Βέλγιο είπαν εκεί ιστορίες, μεγάλο ταλέντο, πιο ακριβή ομάδα. Πάντα δεν μ' άρεσε. Ναι. Δεν σειρά από εμένα, δεν μ' άρεσε το Βέλγιο όπως το είδα. Παιχταράδες πολύ, αλλά δεν μ' άρεσε. Συνοχή μηδέν. Δηλαδή η Ιταλία έκανε. Μόνοι τους παίζανε. Μόνοι τους παίζανε στην ουσία. Η Ισπανία βρήκε πολύ κλειστούς χώρους. Δεν το γύρισε ο Ντελμπός και 4-4-2. Φοβήθηκε, δεν μείνει εκεί με τα 3 χαφ και τα λοιπά. Άλλαξε το φορ, δεν πήγε να κάνει μια κίνηση, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε. Η Γερμανία έκανε και λίγο. Οικονομία δυνάμεων, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει μια κατάσταση, ξέρω εγώ, οικονομία δυνάμεων, έπαιξε και αυτό ένα σενάριο. Για την Αγγλία τα είπαμε. Η Γαλλία ήταν πολύ καλή. Τα δύο οκτάρια της λίγο με προβληματίσανε και τα δύο στόπερ διορθώνεται αυτό. Είναι από τα φαβορή, σαν γηπεδούχος. Δεν βλέπω καμιά. Δηλαδή, Γερμανία-Γαλλία βλέπω τελικό. Καταλάβες. Αφού δεν συναντιόνται. Κάπως έτσι το βλέπω τη δουλειά. Γερμανία. Δεν ξέρω, Τζόρντα, αν τη βλέπει. Μεγάλα ονόματα βλέπω κι εγώ. Γερμανία, Γαλλία. Και έχουν και πολλά σφυρίγματα όλοι αυτοί. Δηλαδή, τον μικρό δεν του δίνουν την ευκαιρία να κάνει έκπληση. Δηλαδή, βλέπει ένα μικρό 30 μέτρα πίσω από τη σέντρα, βγάζει αντεπίθεση, δεν offside, offside. Δεν του δίνουν τα φάουλ. Σήμερα, α πούμε, πιεζόταν η Τσεχία, πιεζόταν κερδίζει την μπάλα ο Χαφ. Πάει να τη βγάλει την κόντρα, να την κρατήσει, του γίνεται φάουλ, δεν το δίνει να ανασάνει. Σου λέει ξανά πίεση που είστε εκεί πέρα. Να σε φάω, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Σήμερα στο μάτσο. Σήμερα στο μάτσο. Εμένα μου άρεσε και λίγο η μπαλίτσα που έπαιξε και η Ουκρανία, αλλά και η Ιρλανδία σήμερα. Δηλαδή που έβλεπα Ιρλανδία, Σουηδία, η Σουηδία ήταν τελείως πτώματα. Μα τελείως πτώματα. Ναι. Οι Ιρλανδοί παίξαν καλή μπαλίτσα. Γενικά ο όμιλος της Ιταλίας είναι λίγο περίεργος. Δεν ξέρεις ποιος θα περάσει δεύτερος. Η Ιταλία θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο δεύτερος είναι πάρα πολύ αμφίροπο. Τα βλέπεις όλα τα μάτσα. Όλα τα μάτσα βλέπεις, ρε φίλε. Σχεδόν όλα όσα προλαβαίνω. Α, δουλεύεις, δεν είσαι ανέργος. Τέλος πάντων, και για σένα λίγο, Τζόρνταν, από την ΑΕΚ ποιον θα έπαιρνες και τον ΠΑΟΚ. Από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Ναι. Καλή ερώτηση, δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη, γιατί δεν ξέρω τι μεταγραφές θα κάνουν τώρα. Δηλαδή τώρα από αυτούς που βλέπω έρχονται καλοί παίκτες, ας πούμε. Από αυτούς που έχει. Δεν νομίζω να πάρω κανένα ποιον. Εκεί στα χάφη μόνο. Okay. Εκεί στα χάφη μόνο, δεν ξέρω. Ας πούμε το Σιμόες έχει το Τζίμιρο. Έχουμε το Τζίμιρο. Έχει τον Γκάτσε. Από το Γιώχανσον τώρα πήραν εκεί παίκτη. Κατάλαβες. Έχει το Χαρίση να του βγει. Έχει, ξέρω εγώ, το Μιστακίδη να του βγει. Αυτή η ερώτηση είναι καλή. Μόλις καλή ερώτηση. Μόλις τελειώσουν μεταγραφές. Θα μου την έκανε, θα σου έλεγα.
Όχι, ρε παιδιά, ευχαριστώ, να φύγαλα. Yeah. Εγώ ένα μπέκτη θα έπαιρνα από την ΑΕΚ, αν ήμουν πάω. Ποιο να. Τον αριστερό τον μπακ, τον Ντινγκ Ντακ. Τον Ντινγκ Ντακ στη θέση του Λέοβα, αυτόν θα έπαιρνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Εγώ ακούγομαι. Εσείς. Για το Γιούρο να πούμε δύο λόγια. Να πούμε. Καταρχάς η Ιταλία έκανε μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Ναι, και το 3-5-2 παίχτηκε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και έπαιξαν και γρήγορα μπροστά. Δεν καθυστέρησαν την μπάλα. Δεν παίξαν την μπάσα τη μικρή, ναι, σωστό. Όχι, όχι, ήξεραν ότι είναι αργή πίσω, δεν ξέρω, πάντως έπαιξαν μεγάλη εμφάνιση της Ιταλίας. Έτσι. Οι Βέλγοι τώρα τι να πούμε για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι είναι... Η πιο ακριβή ομάδα του Euro είναι. Χρόνια, η πιο ακριβή. Χρόνια είναι για τα πανηγύρια. Ναι. Στο Μοντιάλ δεν θυμάσαι πως έχασαν με κάτω τα χέρια στους 4 ή στους 8. Ο άλλος ο Φλαϊνίκ έβαλε στα μάλια να κάνει εμφάνιση του Παρίσπορο. Τι πάω να παίξω. Με τα μαλλιά, ε. Και έβαλε στα μαλλιά και έσχασε στο Παρίσι με βαμμένα τα μαλλιά. Ο Ντεμπρούιν που είναι. Ο Αζάρ που είναι. Τι να παίξουν αυτοί. Για τίποτα δεν είναι αυτοί. Τα εκατομμύρια όπως είναι αυτά τα 200 εκατομμύρια που κάνουν αυτά οι τρεις μπορούν να τα πάρουν και να τα πάρουν εκεί που πρέπει. Πού να παίξουν. Σωστό. Καταρχάς η Γερμανία με την Γαλλία δεν συναντιούνται. Είναι από τη μία γραμμή. Ναι. Μόνο στον ημιτελικό συναντιούνται που έρχεται. Στον ημιτελικό, ε. Τελικό δεν μπορεί να πάνε. Όχι, με τίποτα. Δεν μπορεί να πάνε. Όχι. Η μία γραμμή είναι, αν βγει πρώτη η Ιταλία, η μία γραμμή είναι Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και η άλλη γραμμή είναι Ισπανία, εκτός αν βγει πρώτη η Κροατία, με Πορτογαλία και Αγγλία. Αυτές είναι διεκλαδώσεις. Αλλά η Ιταλία θα το πουλούσε ακριβά το κομμάτι το μάλιστα, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πες τώρα Αγγλία, Ιταλία ή Γαλλία, Ιταλία και να περάσει κανένας πάντως εύκολος από την Ιταλία. Εύκολα από την Ιταλία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Που δεν θα περάσει. Εγώ δεν την περίμενα την Ιταλία τόσο καλή, αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ μέχρι τελικό μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Συναντάει η Γερμανία, Γαλλία, εντάξει, λέμε θα το παλέψει. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Και από τους άλλους, τα outsider, η Κροατία φάνηκε καλή. Να μπορούν και να προχωρήσουν. Τώρα, εντάξει, και η Ουκρανία ήταν καλή, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν. Η Κροατία και η Πορτογαλία να δουν το Σάντος αύριο. Θα φανεί. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Επόμενος φίλος, ναι. Θα φανεί. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάμε, επόμενη, ρε Γιάννη. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννος, από Αθήνα, τι κάνουμε. Έλα, ρε, πάρε μπροστά. Καλώς. Ακούμε. Εγώ πήρα μπροστά. Απλά η προηγούμενη γραμμή δεν μιλούσε και βγήκα μετά ξαφνικά. Αφού δεν μιλάτε για Άρη, να μιλήσουμε για ο Χαριλάου. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Ρε Τζόρντα, να σου πω λίγο γιατί ο Ρατόπουλος δεν πρόκειται να πει. Για πες. Αυτά τα ταξίδια, τα επικείμενα για Αμερική, για επενδυτή και τέτοια. Μήπως είναι με ένα συνεργάτη που πίνει καφέ εκεί προξένου Κορομιλάδο Μητροπόλεως. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά δηλαδή. Α, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γιατί διαβάζω σε κάτι σάλι που λέει ότι λείπει προς Αμερικάς. Mm. Ενώ ένα πουλάκι μου είπε, ρε παιδί μου, έτσι ότι δεν είναι Αμερικάς. Γιατί δεν γίνεσαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Εγώ έμαθα ότι έδωσε 10.000 δραχμές μόνο σε 3 παίκτες. Ο Πόη έφυγε. Έτσι. Ναι. Δεν είναι αυτός ο παίκτης. Ο ένας δεν είναι αυτός. Ποιος? Ο ένας που έφυγε είναι πήρε λίγα λεφτά και οι άλλοι δύο που είναι ακόμα στην ομάδα. Ναι, άλλο λέω. Πόη έφυγε. Mm. Και εντάξει, έχει και καλές σχέσεις με το. Πώς το λέμε, τον παράγοντα της Καλαμαριάς, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Δεν είναι αμαρτία να πηγαίνεις πέρσι με την αντιπολίτευση να μην ανεβαίνεις κατηγορία. Να πηγαίνεις φέτος με την κυβέρνηση και τον Οκτώβριο να αλλάζουν τα κόζια. Και φέτος πάλι με την αντιπολίτευση θα πας. Αυτό σου λέω. Γιατί αλλάζουν τα κόζια. Ναι, αυτό σου λέω, λοιπόν. Ναι, αλλά ξέρεις το θέμα. Η πλευρά Ολυμπιακού θα κατεβάσει υποψήφιο τον πρόεδρο της Football League. Τον Καλογιάννη. Και... Ναι. Τον Καλογιάννη θα κατεβάσει. Άμα είμαστε εμείς του χρόνου Football League, πού το κακό.
Ο Καλογιάννης θα κατεβάσει. Εγώ λέω δεν θα του κατεβάσει τον Καλογιάννη. 100%. Εγώ λέω δεν θα του κατεβάσει. Δεν πάει ο Κιτζίκης, πάει ο Καλογιάννης. Θα δούμε. Ναι, αυτό σου λέω. Οπότε και για τον χρόνο πιστεύω άμα ανέβουμε. Ο Καλογιάννης ή ο Κιτζίκης είναι από τη μια μεριά. Απ' την άλλη ποιος είναι, δεν ξέρουμε. Απ' την άλλη είναι ο δικός μας. Ποιος? Ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος. Και... είπε, είναι τον επίσημα ανακοινώθηκε. Ιούνιο μήνα. Εμείς το λέμε αυτό. Εμείς το λέμε αυτό. 24 του μηνός είναι ναι. Συνέλευση. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός δεν συμφωνεί με τον Γραμμένο. Και τι να κάνει άμα δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί. Την κίνηση την κάνει ο Σαββίδης. Η τριάδα γίνεται διάδα. Την κίνηση δεν ήταν ποτέ τριάδα. Στην αρχή πήγε να γίνει τριάδα. Ναι. Μετά ξέρω, ο άλλος λάκησε να πούμε. Λάκησε ο άλλος. Είναι δυομισάδα. Διάδα είναι. Δυομισάδα είναι. Ναι. Πισινάδα. Τον Παναθηναϊκό τον βολεύει η Αρκαδία, αλλά η Αρκαδία με πιανού το μέρος είναι. Ναι, έλατε. Βρε πρόεδρος θα είναι ή ο Γραμμένος ή της Αθήνας, ο Δημητρίου, πώς το λένε. Α, ο Χατζηαποστόλου δεν παίζει απ' έξω. Ο ένας θα είναι πρόεδρος, ο άλλος αντιπρόεδρος. Αυτό λέμε. Τύχε, Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το επίμαχο θέμα της ομάδας και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Κοίταξε, σου ξαναλέω, για πέμπτη εκ τη φορά. Μετά από αυτό που έκανε ο κ. Χαρεπίδης, έχει όλο το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, γιατί αυτό που έκανε θεωρείται αυτονόητο στα παλιότερα χρόνια, φέτος δεν θεωρείται αυτονόητο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα πράγματα. Να ξεμπερδεύουμε με την όλη κατάσταση, να μπουν τα λεφτά, να γίνουν μεταγραφές, να γίνουν σχεδιασμός, να γίνουν όλα αυτά. Θεωρητικά τα λες και εσύ, θεωρία πολύ είσαι, να μπουν τα λεφτά, να γίνουν μεταγραφές. Κάτσε, ποια λεφτά να μπουν. Τι κάτσε, ρε φίλε, από τη μία κράτηση Θεσσαλονίκη που βγαίνουν με αργούς ρυθμούς και εγώ που σου λέω να γίνουν όλα γρήγορα με κράζεις. Τα λεφτά θέλεις. Που είναι τα λεφτά. Τα λεφτά ποιο τα έχει. Αυτό σου λέω, ή τα βάζεις. Από πού ή βρίσκεις έναν άλλον, σου δίνει αυτά που έβαλε σιγά με αθλητική και αφήνει την ομάδα στα χέρια του αλουνού. Όχι 24 του Ιούνιου και 20 Ιουλίου το Ρήσιο. Και έτσι και αλλιώς. Πάτε μέχρι τη Βέρεια, παρακαλέστε τον Αρβανιτίδη, γιατί ο γιος του Νίκος. Ο γιος του Νίκος. Αριανάκη. Ναι, λέει μπαμπά, μπαμπά, βάλε τα λεφτά, μπαμπά. Όχι, του λέει ο άλλος, μπαμπά. Καλά, για Αρβανιτίδη από πέρσι δεν σου έλεγα, ρε, τι μου λες ρε εμένα. Στο λέω για να το επαναλάβω να πούμε. Αφού στις μεταξύ τους επιχειρηματικές σχέσεις ο ένας είναι πιο πάνω από τον άλλον. Εντάξει. Τι εντάξει, οπότε μια λύση συμφέρει την άλλη. Απλά σου ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμερίσουμε αυτά που κάνει ο κ. Χαρεπίδης φέτος για τον Άρη. Όχι, ευχαριστήστε τον. Τώρα εσύ ρωνεύεσαι, αλλά εγώ σου λέω ποια είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Θες να κρατάς το καρπούζι στη μέση ή όχι. Εγώ. Μετά από αυτό που έκανε φέτος, ναι. Που πήγαινε σε λαγκαδάδες, αμπελόκηπους από εδώ, από εκεί, ματοκιάγια, ιστορίες, δράμες, Νέσο Χρυσούπολης, ιστορίες. Ρε φίλε, είναι κατόρθωμα αυτό που έκανε. Εντάξει, τώρα για τον Άρη, για τον Άρη, ναι, είναι κατόρθωμα, τι να σου πω. Απλά πρέπει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα. Ξεμπερδεύουμε. Αφήστε τα θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Σεπτέμβρη ξεκινάνε πρωταθλήματα, κύπελα, ιστορίες. Πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Όχι πάλι η προετοιμασία 14 Σεπτέμβρη. Και είναι το θέμα. Τα λέμε, γλυκέ μου. Τσαου. Ο παδέ του Άρη. Δεν βλέπω εγώ. Δεν βλέπεις εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πόλη της ιστορικότερης ομάδας του Ηρακλή. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, επειδή ξέρετε ότι σας παρακολουθώ κάθε μέρα, ναι. Να δώσω την καλή μου εβδομάδα σε εσάς και στον γίγαντα τον κύριο Κιλιτίδη, τον αδερφό μου, ναι. Τον φίλο μου. Έτσι. Επειδή σας παρακολουθώ, βγάζετε μία οργή τώρα ξαφνικά με την αυτόνομη θύρα 10 και γενικότερα με τον κόσμο του Ηρακλή και τους οπαδούς. Οργή. Τι κάνουμε και αν θα φύγει και αν δεν θα φύγει. Ωραία, ερωτήματα κάνω, τι όργη θα... Ερωτήματα. Ναι. Λοιπόν, να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα πολύ πιο σοβαρό, κύριε Ραπτόπουλε. Άμε. Όταν πριν από 2 εβδομάδες έγινε ένα κάλεσμα στο Μακεδονία Παλάς, το οποίο, θα μιλήσω τώρα αθηναϊκά, εκάνανε ναι. Ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μελισσανίδης. Ναι. Για ποιο λόγο έγινε αυτό το κάλεσμα, κύριε Ραπτόπουλε? Για την ΕΠΟ, για την αγορά της, την αγορά, την... Καλά το είπατε. Όχι, παρακαλώ μην ανακαλείτε. Καλά το είπατε. Των ενώσεων. Για την αγορά των ενώσεων, δηλαδή οι άνθρωποι που οραματίζονται την κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Ο κύριος Κοντονής και οι ομοίοι του, ναι. Ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Σαββίδης, δεν θέλουν την κάθαρση. Mm. Θέλουν λοιπόν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη, σωστά? Πολύ καλά κάνουν. Δεν θέλουν λέτε την κάθαρση. Ναι. Λέτε εσείς. Εγώ λέω άρα... ότι καλά κάνουν, αλλά δεν πρέπει να βάλουν την κάθαρση.
Σαν σύνθημα, το, ναι. Το ότι γλύφεται τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός εδώ και κάποια. Ακούμε λίγο. Πάνω από δύο χρόνια. Ακούμε λίγο. Λέω καλά κάνουν, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη κάθαρση. Το σύνθημα αυτό. Καλά κάνουν όμως. Ναι. Καλά κάνουν όμως. Ναι, αλλά δεν μπορούν να μου το παίζουν ηθικοί και ότι θέλουν. Ναι. Αυτά γιατί δεν θα τονίζετε, κύριε. Τα είχαμε πει χιλιάδες φορές. Όχι, δεν τα έχετε πει, κύριε Ραπτόπουλε. Συγχωρέστε με. Δεν τα έχετε πει. Και δεν κάνω λάθος, γιατί ακούω όλες τις εκπομπές σας χωρίς να χάσω καμία. Και περιμένω σήμερα δοθείς της ευκαιρίας, μετά τους γάμους, τα πανηγύρια, όλα καλά, γερίναν οι άνθρωποι, η ζωή και δύο λαθάς παρτών. Λοιπόν, κάποια στιγμή να πούμε λίγες αλήθειες. Αμέ, να πούμε. Για πάμε. Δεν πρέπει να πούμε λίγο λίγες να πούμε. Αλήθειες. Πέστε μας. Δηλαδή θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο με ποιον τρόπο? Δεν πρόκειται να καθαρίσει το ποδόσφαιρο με κανέναν τρόπο. Εδώ ακούγαμε τον κύριο Γρηγοριάδη, ναι, και το σωσία του Λάκη Γαβαλά, ναι, το πρωί στο ραδιόφωνο σας. Ναι. Γνωρίζετε ποιος είναι ο σωσίας? Του Λάκη Γαβαλά. Ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Ποιος είναι? Είναι ο 12-2. Μάλιστα. Ήδη είναι χτιστή. Άμα τον δείτε τώρα στο Sky, ναι, θα με αποθεώσετε. Τον μπούζα λέει. Για λέγει. Είναι χτιστή. Ναι. Είναι ο σωσίας του Λάκη. Δεν μπορεί. Λοιπόν, μ' ακούτε? Βέβαια. Λοιπόν, κάνουμε τη νύχτα μέρα όταν μας συμφέρει κάτι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό ναι, αυτά είναι γνωστά και... τώρα με σένα τι γίνεται. Εντάξει, αυτό, με το, ναι, αυτό το παραδέχεστε και εσείς με μένα. Με μένα τι γίνεται, κύριε Λαπτόπουλο? Με μένα δεν γίνεται τίποτα. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα πέσω από αυτή τη μάχη ενάντια στον Παπαθανασάκη. Περιμένουμε, πάμε διάλειμμα, περιμένουμε. Περιμένουμε τους νεκρούς. Εννοώ μεταφορικά. Για πάμε προς το φινάλε, Τζόρνταν Φρυλιγέ. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Από Λευκάδα Κρήτας, χαιρετίζω Κώστα και φιλαράκι Τζόρνταν. Γεια σου, ρε Κρήτα. Μεγάλη. Λευκάδα, ε. Για Λευκάδα ασπρόμαυρη, φίλε. Το πιο ασπρόμαυρο νησί στο Ιόνιο, να το ξέρεις. Ναι. Έχω έρθει. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε καθόλου. Καλά, θα έρθει, αλλά θα μιλήσει με μένα πρώτα. Όχι, έχω έρθει στη Λευκάδα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα σου δείξω, ρε, πού πήγε, εκεί που πάνε του Κορεάτε. Πήγα να κολυμπήσω και είχε κύματα, ρε φίλε. Δεν μπόρεσα να κολυμπήσω. Άστο, σου λέω, το φτιάξουμε. Ο Τζόρνταν με ξέρει ποιο είμαι και τα λοιπά. Ναι. Εγώ σα πήρα να σα πω δύο πραγματάκια τάκα-τάκα. Για μένα, ο φίλο ο Τζόρνταν πλέον έχει δικαιωθεί τόσε φορέ, ώστε έχουν βγάλει εφιάλτες όσοι δεν τον γουστάρουνε. Δεν πειράζει. Ξέρουν ότι για ό,τι λέει ότι πάλι θα δικαιωθεί και πλέον έχει λακίσει κόσμος. Κώστα, πρόσεξε ότι από την εκπομπή σου έχουν αρχίσει και αποχωρούν οι Ολυμπιακοί. Τι να βγουν από τα ψέματα που σου λέγανε τόσο καιρό ότι παίρνουν από ρετλόρ και στούμπες. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα σας πω δύο πραγματάκια που τα φέρνετε γύρω-γύρω, αλλά για μένα δεν τα έχετε κεντράρει. Καταρχάς να πούμε για τον Ίβιτς ότι παρότι αμφιβάλλουμε όντως για την απειρία του, έχει παίξει φοβερή αλληλοκάλυψη, ναι, φοβερή αλληλοκάλυψη, έχει αντιγράψει συστήματα του Σάντος. Αισθάνομαι κάποιες φορές ότι κοουτσάρει ο ίδιος ο Σάντος. Αφού με αυτόν έχει παίξει. Έλα φίλε, πες τα αυτά, θα τα λέτε όταν μου. Λοιπόν, το άλλο τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, πολύ βασικό για μένα. Όσον αφορά το φίλο μας τον Μίχελ, χαίρομαι πάρα πολύ που κοπήκανε τα χαρτάκια. Ό,τι γινόταν σε διοικητικά συμβούλια του ΠΑΟΚ και στα απολυτήρια του ΠΑΟΚ, το άλλο πρωί ήταν κρεμασμένα στα περίπτερα. Η τριπλέτα κάνει τις μεταγραφές. Ο Μίχελ, ο Ίβιτς και ο Σαβίδης. Πες τα, Τζόρνταν, φίλε μου, τους τάκοψε. Τι να τους και πούμε. Να είναι καλά ο Μίχελ και να συνεχίσει έτσι. Πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι πρέπει στην ώρα του. Τα καλύτερα, βέβαια. Έλα, Τζόρνταν. Το τελευταίο προγνωστικό και γράψτε τη μέρα 14 Ιουνίου. Δεν υπάρχει αμυντικός Τζαβέλα MVP. Εάν αυτός ο τύπος παίξει... Γελάει ο κόσμος. Κρίσιμα, άκουσε με άκου τώρα προγνωστικό. Εάν αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν ξέρει να κάνει άμυνα, παίξει στο κρίσιμο προκριματικό της ομάδας μας στο Champions League... Δολοφονία. Όπως θα του φύγει ο αντίπαλός, τον έχει ξαπλώσει και μας άφησε με 10 στο πιο κρίσιμο αγώνα της ιστορίας μας. Τζαβέλα, αν αγαπάς τον ΠΑΟΚ, κάνε παραπέρα. Αυτά και θα τα πούμε σύντομα. Τζόρνταν, φιλιά. Γλύφτης είναι ο Τζαβέλας, φίλε. Γλύφτης είναι. Άστο τώρα, Τζόρνταν, δώσε πόνο. Λέγεται όπως ξέρεις εσύ. Σ' ακούω προσεκτικά. Και ο Κώστας θα είναι καλά να σε έχει κοντά. Καληνύχτα, παιδιά, χαρικά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι. Άρα. Έλα. Με μιλήσω για μπάλα τώρα αυτή τώρα. Τέλος πάντων. Σήμερα, εδώ προς τα Βασιλικά, πέρανε 1500 άτομα πρόσφυγες και τους βάλανε σε κάτι αποθήκες μέσα. Κάποιοι από αυτούς είναι οικογένειες και κάποιοι άλλοι είναι μόνοι τους.
Και από μια συζήτηση που είχα από έναν φίλο που είναι στην αστυνομία και ήταν συνόδος, οι περισσότεροι είναι Σύριοι, αλλά υπάρχουν μέσα και Αφγανοί και Πακιστάνοι. Και μπερδεμένοι είναι, ναι. Αυτοί οι Αφγανοί και Πακιστάνοι, λοιπόν, περισσότεροι ήταν μαστουρωμένοι και κατεβήκανε κάτω και συμπεριφερόντουσαν ανάλογα. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, αυτοί που έχουν οικογένειες, που έρχονται με τις οικογένειές τους, με τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι, εντάξει, να το δούμε αυτοματικά. Με αυτούς εδώ που μπλέκονται, που δεν έχουν σε τίποτα να μπουκάρουν στο παραδιπλανό το σπίτι, να σκοτώσουν, να βιάσουν, να κλέψουν, γιατί δεν γίνεται ένας διαχωρισμός, και τώρα γιατί πήρα εσάς, γιατί έχετε ακροματικότητα, ακούνε πολλοί άνθρωποι, ίσως να ακούνε και κάποιοι που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν γίνεται ένας διαχωρισμός, να τους μεταφέρουν κάπου που να μην είναι οικιστική περιοχή τόσο κοντά, να μπορούν να έχουν κάποιον έλεγχο, γιατί ξέρετε τους αφήνουν και με το που κατεβήκαν από τα λεωφορεία λένε κάποιοι από αυτούς ζητήσαν να μάθουν που είναι το λιμάνι για να φύγουν εκείνη την ώρα. Κάποιοι περιφέρονταν στους γύρω δρόμους. Γιατί δεν τους κάνουν μια επιλογή αυτοί που είναι επίφοβοι για να δημιουργήσουν κάτι ή να κινδυνεύσουν οι Έλληνες πολίτες και να τους μεταφέρουν κάπου που να αισθανόμαστε κι εμείς λίγο ασφαλείς. Εγώ λείπω όλη την ημέρα από το σπίτι. Έχω 3 παιδιά με τη δουλειά. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Η γυναίκα σου... Πού θα... Ορίστε. Η γυναίκα σου πού είναι. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει μέχρι τις 2 η ώρα... που θα πάρει τα παιδιά, ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Και λέω τώρα, αυτό το πράγμα ρε παιδιά, πότε θα σταματήσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή για ποιο λόγο βγήκανε, δεν ξέρω αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν ήταν κάποια άλλη κυβέρνηση, τι θα έκανε. Τα ίδια. Αλλά, ναι, μπορεί, εντάξει, μπορεί να έκανε τα ίδια. Αλλά αυτό το πράγμα πού θα πάει δηλαδή. Και πότε θα, και πώς θα, δηλαδή δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάποια προοπτική, δεν υπάρχει κάποια λύση. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή εμείς πρέπει να μπλεκόμαστε. Πήρα, έκανα μια, πριν από 5 χρόνια έδωσα 200 χιλιάρικα με δάνειο, πήρα 200 χιλιάρικα δάνειο και πήρα ένα σπίτι εδώ πέρα έξω. Για να είσαι σε ησυχία, ε. Ναι, γιατί μου άρεσε να μένω εκτός πόλης. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι μου αρέσει. Γιατί μας εκθέτουν σε κινδύνους συνέχεια. Γιατί μας εκθέτουν σε κινδύνους, γιατί μας φορολογούν σχρά για να καταντήσουμε δουλοπάρικοι στο τέλος, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα και εμείς καθόμαστε και τους ανεχόμαστε. Αυτό το πράγμα πότε θα σταματήσει δηλαδή. Εγώ το 2012 πούλησα ένα οικόπεδο που είχα για να μπορέσω να πληρώσω την εφορία. Δεν έχω άλλο οικόπεδο να πληρώσω, να πουλήσω. Και μάλιστα το έδωσα και το πισωχρονιά για να μην χρωστάω. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση εσείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα σταματήσει επιτέλους. Όχι. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτοί που τα ξέρουν. Εδώ πέρα πήγαμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο που έγινε και ο δήμαρχος Πιτέρμης έλεγε είναι λέει άνθρωποι σαν και εμάς, θα το δείτε λέει, θα τους αγαπήσετε. Δεν διαφωνούμε, κάποιοι από αυτούς είναι. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι οι επικίνδυνοι, γιατί τους κουβαλάνε μέσα στις πόλεις. Γιατί δεν τους απελάβουν κατευθείαν για να παίρνουν ένα ποσό για κάθε έναν που φιλοξενεί η Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα θέλετε. Τι θέλουμε δηλαδή. 350.000 Ελληνόπουλα φύγανε. Τα μυαλά της Ελλάδας. Που για μένα μπορεί να, ήταν και καλό, μπορεί να είναι και καλό αυτό. Γιατί μπορεί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που θα πάνε να δημιουργήσουν και να δείξουν ποιοι είναι, πόσο αξίζει ο καθένας. Αλλά εδώ πέρα μέσα τι γίνεται. Υπομονή, φίλε! Τι υπομονή, έχει δίκιο άνθρωπο. Υπομονή. Υπομονή, να δούμε. Δεν βγαίνει υπομονή, μόνο υπομονή. Δεν πάει κάτι. Δεν πάει κάνεις κάτι άλλο. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου, φίλε. Επόμενη γραμμή, τι είναι. Είναι θέμα αυτό, είναι επόμενη, θέμα σοβαρό. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Φίλε, αέρα είσαι. Μ' ακούτε. Ακούμε, ναι, λίγο πιο δυνατά. Έλα, φίλε.
Έλα. Έλα ρε. Καλησπέρα. Έλα ρε φίλε, μα μας βγάζει την ψυχή. Πες, καλησπέρα, ναι. Τι έπαθες ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Χάσει το μέτρο. Και αν όσο το πιο γρήγορα κατανοήσει ότι πρέπει να παραδώσει την ομάδα, ίσως σώσουμε την παρτίδα. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο, ο Ηρακλής πάει για καταστροφή. Δεύτερο, Τζόρνταν, σ' άκουσα ότι είπες και εσύ και ο άλλος, το Κώστας, δεν σέβεται τον Ηρακλή, δεν έχω τόσο εμπιστοσύνη στη γνώμη του. Εσύ είπες ότι ο Βέλιος θα πάει στον Ολυμπιακό. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Πού να πάει? Ο Ολυμπιακός το μόνο που κάνει είναι να μην αφήσει τον Βέλιο να πάει στην ΑΕΚ και τον προτείνει στην Νότιχαμ. Ο Μαρινάκης δεν μπορεί να αναλάβει την Νότιχαμ γιατί έχει δικαστικές εκκρεμότητες. Θα βάλει άλλο η Αγγλία δεν είναι Ελλάδα, είναι κράτος. Θα βάλει άλλο μπροστά. Και θέλει να το δώσει εκεί αλλά δεν έχει τερματίσει καθόλου. Ο Κουτσολιάκος που είναι ο μάνατζερ του, 24 τον μηνός αναλαμβάνει το Βέλιο. Τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και για τον Ολυμπιακό αποκλείεται 1000%. Θα πάει έξω ή Εβερτον ή Νότιχαμ. Αποκλείεται να πάει στον Ολυμπιακό, να μην εκτίθεσαι και λες τέτοια πράγματα, Ρετζόντα, γιατί σε εκτιμώ πολύ. Δεύτερον, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πως είχα πει δεν υπάρχει Θεοδωρίδης. Μας τελείωσε. Το θυμάσαι? Δεν υπάρχει Θεοδωρίδης. Ναι. Ο Ιφαντίνο καθαρίζει όλη την ομάδα του Πλατινί. Ο Ιφαντίνο ήδη επειδή κάτι πρακτικά στο Μεξικό εξαφάνισε, παραπέμπεται στην εκτελεστική με τιμωρία 9 μηνών. Και θα τον φάνε. Ήδη ο Θεοδωρίδης πήρε γραμμή ότι μη βάζει γιατί τελείωσε. Τον έχουν εξαφανίσει και δεν θα βάλει. Και το είπε εξάλλου επίσημα χθες. Ότι δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν σου είχα πει ότι θα τον φάνε τον τέτοιο. Και μέσα σε 2 χρόνια θα το φάνε εντελώς. Θα το πετάξουν έξω. Τι να τον κάνουν. Και θα σου πω κάτι για το ΠΑΠ να το θυμάσαι. Εσύ ό,τι ακούς, ρε, φίλε, το πιστεύεις. Ότι ρε, όλη μέρα αυτό κάνουμε. Διαβάζουμε και δεν βλέπεις ότι ο Θεοδωρίδης τον δήλωσε προχθές. Δεν κατεβαίνω. Επίσημα. Τι να κατεβαίνω. Δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Τις ΟΕΠΑ που θα γίνουν 13-14 στην Αθήνα. Συγκεκριμένα πράγματα σου λέω, κουτουράδες σου λέω εγώ. Παρακολούθω αυτά που σου λέω. Λοιπόν, θα σου πω κάτι για τον ΠΑΟΚ, παιδιά, να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, ο Πούτιν έχει τρελαθεί. Ήρθε εδώ και βρήκε τον φίλο μας στο Τσίπρα και το λέει ότι Ρώσοι επιχειρηματίες θα διεκδικήσουν τα 2 μεγάλα έργα. Γιατί ο Τσίπρας με το πολυνομοσχέδιο πέρασε ότι θα κάνει 17 αποκρατικοποίησεις. Θα κάνει την αποκρατικοποίηση του Λιμένα και του Σιριδρόμου. Και λέει ο Πούτιν το Τσίπρα τέλος. Τόσα χρόνια δεν μας δώσατε έργο. Αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά, παιδιά, ο Σαββίδης πάρει 1 από τα 2 έργα, θα απογειωθεί ο ΠΑΟΚ την επόμενη πενταετία. Θα δουν τρελά πράγματα οι ΠΑΟΚτζίδες. Αν δεν το πάρει, τα μαζεύει ο Πούτιν και σιγά σιγά σε 1, 2, 3 χρόνια θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Καλή σας μέρα, να το θυμάστε αυτό, Τζόρνταν. Άποψη. Εντάξει, άποψη σου. Επόμενος, εντάξει, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Χαίρετε, κύριε. Καλώς. Τι κάνετε? Καλά, κύριε, εσείς. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Γεια σου, Αλέκο. Τι έγινε, Τζόρνταν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Φιλιτίδη. Εδώ είμαστε. Για πες. Τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα με το EuroRap? Πολύ σπρόξιμο μεγάλη. Ναι, ευάλωτες άμυνες. Δεκάρια δεν υπάρχουν. Δεκάρια. Διότι και στο ότι δεν βάζουν γκολ οι επιθετικοί και θα βάζουν οι πίσω. Από πίσω. Ναι. Μόνο ο Ζηρού έβαλε από επιθετικούς και ο. Ποιος το εξτρέμ της Γαλλίας με το. Το μπάγκετ, πώς το λένε. Ναι. Το εξτρέμ. Ο έξω δεξιά. Όλα τα υπόλοιπα. Ο Μόντριτς από πίσω, ο Πικέ σήμερα. Του Ιμπραήμοβιτς αυτό γκολ. Απάτη ο Ιμπραήμοβιτς σήμερα. Δεν βγάζουν οι μπροστινοί, δεν βγάζουν. Έχουμε θέμα με στιμένες φάσεις. Ο Στέρλινγκ, μεγάλη απάτη ποδοσφαιρική, με την ταχύτητα παίζει μπάλα. Είδες τι έκανε με την Αγγλία, στο 88. Ναι. Κάνει την κούρσα, όλη την πλευρά. Και αντί να τελειώσει τη φάση, ή να σπάσει αριστερά, ή να την πάρει προς τα έξω την μπάλα να βοηθεί να κατέβει. Θύμησε Ροντρίγκες λίγο. Θύμησε Ροντρίγκες λίγο. Εντάξει, τσαπατσούλη. Την μπάλα μόνο στο έξω. Τσαπατσούλη είναι λίγο. Εντάξει, για να παίξει τέτοια η Αγγλία με την τέτοια τελικό, πρέπει να βγαίνει από τους 2 στον όμιλο του δεύτερο. Για να παίξει Αγγλία-Γερμανία τελικός. Αλλά δεν γίνεται. Ναι. Καλό θα ήταν η Γερμανία. Μετά, Γαλλία, ναι. Ωραίος τελικός θα ήταν. Ωραίος τελικός θα ήταν, αλλά ξέρεις τι παίζει τώρα. Ότι με αυτό που έγινε σήμερα με την Ιταλία, θα δούμε μάλλον στους 8 Γερμανία-Ιταλία, φίλε. Και αυτό είναι ματσάρα. Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Το μπορεί να πάει στο 120 και να είναι μέχρι το τέλος. Έτσι. Γιατί τώρα με αυτό που έδειξε η Ιταλία, η Ισπανία που.
πώς θα διασταυρώνεται με τον όμιλο της Ιταλίας, δεν θα κάνει γκέλα για να διαλέξει αντίπαλο μετά από αυτό που είδε. Με 5-3-2 Ιταλία την Ισπανία μπορεί να το βγάλει στην κόντρα μεγάλες επιθέσεις. Λέω ότι άμα βγει δεύτερη αφού Ισπανία, τον ζόρισε... πάνω στην Ιταλία ναι, μετά. Ναι, ναι, αφού τη ζόρισε σήμερα Τσεχία ήταν μεγάλη ιστορία. Εμένα οι Ισπανοί με απογοήτευσαν. Ούτε δεύτερο φορ βάλανε, ούτε ρισκάρανε. Πολλοί πάσα παίξανε. Η διαιτησία τους πήγε. Δεν μ' άρεσε η Ισπανία σήμερα. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Εντάξει, όταν ο Ινιέστα, ο Ινιέστα ήταν για μένα ο καλύτερος παίκτης σήμερα. Και το είδες, παρατήρησες κάτι. Η μοναδική φάση που ήταν ελεύθερος ο Ινιέστα για να παίξει την μπάλα ήταν αυτή. Ναι. Που έγινε η γέλα εκεί πέρα η κοντρίτσα και τον άφησε ο Ροζίτσκι λίγο μόνο του δύο μέτρα και δεν βγήκε άλλος πίσω. Δεν τον κάλυψε πίσω αυτό το Ροζίτσκι και το Ροζίτσκι κανένα. Έτσι ακριβώς. Ήταν η μοναδική φάση σε όλο το παιχνίδι. Η Σουηδία δεν άξιζε για κλάματα. Που μου λέγανε για εκπλήξεις ότι ήταν η Σουηδία και τέτοια. Έλα ρε, 4-4-2 τώρα με Μπέρκ και με αυτό το 2 φορ τώρα χωρίς χαφ. Δεν ήταν μόνο ο Μπέρκ και ο Ιμπραήμοβιτς μπροστά, από πίσω δεν υπήρχε κανένας. Πώς θα υπάρξει με δύο χαφάκια της πλάκας εκεί να στηρίξουν ολόκληρη ιστορία, ολόκληρο άξονα, δεν στηρίζεται. Με τίποτα, με τίποτα. Ο Τζόρνταν δεν σε πήρα προχθές τηλέφωνο γιατί ξέμπλεξα αργά. Την ώρα που ξεκινάγατε εσείς να φύγετε για μαρμίτα και την ώρα ξέμπλεξα εγώ. Έκλεισες να προλάβουμε κανέναν άλλον. Τα λέμε. Άντε, άλλα. Καλημέρα. Επόμενος φίλος, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ο Ανάργυρος είμαι από Βέρεια. Γεια σου, Ανάργυρο. Θα πάρουμε και από τον Τζόρνταν. Χαιρετισμού στο Κυριτσίδη. Ναι, εδώ είναι ο Γιάννης. Κώστα, τι γίνεται, Τζόρνταν, καλησπέρα. Καλά, είσαι μαλλιά. Παλεύουμε, ρε φίλε, την παλεύουμε μέχρι να ξαπλωθούμε. Την παλεύουμε. Εγώ είμαι Ηρακλειδέας, ξέρεις Κώστα, τα πράγματα δύσκολα είναι. Αλλά όπως είναι η ζωή μας, είναι και η ομάδα, δεν αλλάζουμε ομάδα. Εσύ είσαι εκεί το καφέ που έχεις στην ανηφόρα πάνω. Το καφέ στη Βενιζέλου που έχω από πίσω μεριά στο γλυκό του άλλου καφέ. Εσύ ήρθα και έλειπες να πούμε εκεί πέρα. Αμάρε, δεν με είπανε τίποτα, ρε Τζόρνταν. Τι να πούμε. Δεν είναι στην ανηφόρα, είναι στο κεντρικό το δρόμο δίπλα από το μηχάνημα της Εθνικής Τράπεζας, Γιορδάνη. Πώς πήγε τα λού. Ξέρω, ρε φίλε. Κοσιορδάνη. Έλα, ναι. Μήπως πήγες άλλο καφενείο και δεν είσαι στο δικό μου. Μπορεί. Μάλιστα. Πού, σε ποιο μέρος? Για πες την οδό καλά. Ποιο μέρος είναι? Βενιζέλου 56 είναι το μαγαζί. Ποιο μέρος είναι? Βέρεια, Βέρεια. Α, Βέρεια. Βέρεια, ναι. Α, τι ήθελα να σε πω, Κωστή. Για πες. Μήπως το καφενείο έχω τον Ρομπέρτο Μπατιόλε που έπαιζε στον Άρη, που παίζει στη Βέρεια, ρε. Ναι. Έχω σε την μπλούζα, του βγήκαμε και φωτογραφία. Το λέω να έχει την Αργεντινά, με θυμάσαι. Άρε, αμίγκο Άρτζι με φώναζε. Τον έχω τρελάει τον Μπατιόλε. Τώρα μεθαύριο έχετε και ο Κάμπορα, να βγω και μια φωτογραφία. Α τη στείλω να. Ο Κάμπορα, πού είναι ο Κάμπορα, ρε. Αργεντινή είναι και θα δείτε τώρα διακοπές με Ελλάδα και να βγούμε φωτογραφία οι τρεις. Ο Κάμπορα παίζει Β' Εθνική, αν είναι τον Κάμπορα, 40 χρονών είναι. Ναι. Εγώ Κάμπορα και Μπατιό θα βγούμε φωτογραφία, αλλά αυτό που λέει. Έτσι, μπράβο. Τη βάλεις στο καφενείο να χαίρεσαι. Τι με να σε πω, ρε φιλέ. Ναι. Το γύρο ποιος βλέπεις να το παίρνει, Κωστά? Το γύρο που αν. Ο Μαρινάκης. Όχι, δεν το βρωμίσετε. Εγώ λέω Ιταλία. Μ' άρεσαν οι Ιταλοί πολύ, Κώστα, σήμερα. Ναι. Και είμαι με τους Ιταλούς μια ζωή. Εγώ, ο Βραζιλιάνος χθες με έλεγε ότι δεν έχουν ομάδα οι Ιταλοί. Το λέω, εγώ θα τη ρίξω μια ψηλή την Ιταλία άλλο. Καλά έκανες. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, φιλιά, περνάτε καλά και καλό καλοκαίρι. Έγινε. Οι Ιταλοί, ρε φίλε, έχουν μυαλό, έχουν βαριά φανέλα, έχουν πολλά έχουνε πράγματα. Έχουν άμυνα, φίλε. Έχουν άμυνα, έχουν πολλά πράγματα. Τρία center back που ξέρουν μπάλα έχουν. Δύο back half ανεβαίνουν. Δηλαδή, έχεις δει, γρήγορο half που βγαίνουν στην κόντρα, δύο φορέ έχουν. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Ο Τούντορ να πάρει λίγο μάθημα από αυτή την Ιταλία. Μπας και παίξει στην επόμενη ομάδα που θα πάει το 5-3-2. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς. Είμαι ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρο. Γεια σου, Θόδωρο. Έλα. Γεια σου. Δεν θέλω να σχολιάσω το γύρο ακόμα γιατί θέλω να δω και άλλα παιχνίδια. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η Ιταλία σήμερα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα φτάσει αρκετά ψηλά. Με αυτό που είδε σήμερα. Ναι. Mm. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Παίζουν έξυπνα οι άνθρωποι. Ανέκαθεν. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ακούω πολλή ώρα τώρα διάφορους που βγαίνουν και χαίρομαι πάρα πολύ που υποστηρίζω μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν έχει προβλήματα, ρε παιδιά. Ακούω Ηρακλειδείς, ακούω Αριανούς, παράπονα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ας έχει καλά ο Θεός τον πρόεδρό μας. Και θέλω να πω και κάτι άλλο και κλείνω. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα για κάποιους λόγους στην Κοζάνη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα σε μια παοξίδικη παρέα. Ήμασταν 10 άτομα, 12 εκεί πέρα. Ήμασταν όλοι παοξίδες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να στείλω τους χαιρετισμούς σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς ακούνε. Και οι
ειδικά στον άρχοντα των διοδίων εκεί, ξέρει αυτούς. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ που με ακούστηκα. Να είσαι καλά, φίλε. Επόμενος κύριος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Έλα, φίλε. Έλα. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Είσαι και ο τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. 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 Με συγχωρέστε αν δεν ακούμε καθαρά γιατί είμαι μέσα σε φορτηγό. Γιάννης από Γερμανία, ο παδός του Πάου. Ταξιδεύεις, πού είσαι? Ταξιδεύω. Στη Γερμανία εδώ και 3 χρόνια είμαι από αυτούς που μας έδιωξε η πατρίδα μας και παλεύουμε έξω να την επιβιώσουμε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω κάτι για το φίλο που είπε πριν στα βασιλικά για τους μετανάστες. Ένα παράδειγμα, 23 του μηνός του προηγούμενου έτυχε να πάω στην Πάτρα ένα δρομολόγιο. Στην επιστροφή υπάρχουν ακόμα και εκεί μετανάστες που προσπαθούν να ανέβουν στα φορτηγά, είναι γνωστό το θέμα, έτσι. Λοιπόν, έτυχε σε μένα αυτό το πράγμα. Ανέβηκαν. Πολλές τους έβγαλα με... Ναι. Ορίστε. Ναι, ανέβηκαν. Ναι, κάτω από τον άξονα, κρύφτηκε εκεί πάνω, τον κατέβαλα, τον έβγαλα. Δεν συγκινήθηκε κανένας, όταν σας λέω κανένας. Κανένας απολύτως από τους... Δηλαδή άμα σε τσακώνανε μπορεί να σε τραβούσανε μέσα ότι τους κουβαλούσες και επιπληρωμή. Όχι, μπορεί, είναι 1000%. Σου πάρουν και τα μάξι δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το μικρό το κακό. Καλά, εγώ οδηγός είμαι μόνος. Δεν μπορεί να το πάρουν. Λοιπόν, μ' ακούσανε εκεί, όλοι μ' ακούσανε γιατί ήταν 6 άτομα αυτοί οι γκρουπάκι και με το που τον έβγαλα και τη δεύτερη φορά πιάσανε στα χέρια τους μάγκες ποτρώνες, όχι αστεία. Ολόκληρη γούφτα γεμάτη και να με κάνουν σήμα, λέει αυτό το φέρω στο κεφάλι, θα σας πάω στο φωτιγό και να βρίζει τον Χριστό σου, την Παναγία σου κτλ. Κτλ. Κανονικότατα ελληνικά. Πακιστανοί, Σύριοι, δεν ξέρω τι ήταν. Τα άναψε εμένα τα αίματα, πήγα προς τα εκεί, δεν ήρθε ούτε μισός συνάδελφος να βοηθήσει ούτε τίποτα. Έλληνες, έτσι. Από το λιμενικό κανένας, έτυχε πέρασε ένας αστυνομικός, αυτοί πηδήξαν το κάγκελο, μην ανέψω, μην τα πω λόγο. Ο οποίος και ο ίδιος ήταν αγανακτισμένος τελείως. Μου λέει, φίλε μου, λέει, μένω εδώ απέναντι εδώ και 10 χρόνια, προσπαθώ να φύγω από εδώ πέρα και δεν μπορώ. Μας βρίζουνε, μας πετάνε πέτρες, δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα απολύτως. Είναι ο αντιρατσιστικός νόμος, μου λέει. Λέω, για μένα αυτό ακούγεται αντιελληνικός νόμος, όχι αντιρατσιστικός. Δηλαδή αν έπιανε ένας συνάδελφός μου μια πέτρα. Να μου τη ρίξει το κεφάλι, να τον κάνω. Α, σε πιάνανε, ρε φίλε, μπαίνανε μέσα κρυφά και σε πιάνανε στον δρόμο. Ότι τους μεταφέρεις. Δεν θα σε λέγανε ότι τους κουβαλάς. Θα με σκίζανε. Μα ήτανε να πω στο λιμάνι να φύγω εγώ, πάλι. Εγώ συμβουλεύω για να έχεις καλυμμένο τον κόλο σου εκείνη την ώρα. Τραβάς ένα χιστό στην αστυνομία να έρθει, όχι για τίποτα άλλο. Μη σε πιάσουν ό,τι τους μεταφέρεις. Πολύ σωστά μιλάς. Δηλαδή. Δεν κάνουνε τίποτα. Σου λέει, αν περάσεις αυτήν την πύλη. Πρέπει να είσαι καθαρός. Αν δεν είσαι, πρόβλημά σου. Έξω σου λέει, διώξτονα. Δεν τους ακουμπάνε. Επάτα τον, ρε φίλε. Δεν τους ακουμπάνε. Άμα είναι έτσι ο νόμος, πάτα τον. Πες, δεν πιάσαν τα φρένα. Θα σε τρέχουνε. Δεν πιάσαν τα φρένα μου. Δεν πιάσαν τα φρένα μου. Ρε πάτα τον το πούστε εκεί πέρα τώρα. Να σε κάνει τη ζωή πατήτω, να σε πάρει το φορτηγό. Πες, δεν πιάσαν τα φρένα. Το άκρονάουτον όμως ποιο ήταν, με το που μπαίνω στην πύλη. Ναι. Με ελέγχουνε που με ελέγχουνε κανονικά. Ναι, και φωνάζουνε και τον αρχιμάγκα τους. Έρχεται ο αρχιμάγκας με το γυαλάκι, με το πουκαμισάκι, το αεράτο. Ψάχνετε, λέει, στήσου παραδίπλα, λέει, και περίμενε εκεί στο κάγκελο, θα σε περάσουμε ακτίνες, λέει, το φορτηγό. Λέω, πλάκα μας κάνετε. Έξω φώναζα μια ώρα τους κυνηγούς, δεν ήρθε να βοηθείς κανένας, δεν ξέρω, σ' άκουσα. Λέω, μ' άκουσες. Φίλε, έχεις τρεις επιλογές. Τον αφήνεις, περνάει, σε τσακώνουν, σου παίρνουν το φορτηγό. Πλακώνεσαι στο ξύλο, σε κάνουν μπαούλο γιατί είναι πολύ. Ή τους πατάς με το φορτηγό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι να κάνεις άλλο. Ακούς, Κώστα, ναι. Ποια είναι η φάση. Τι να κάνεις. Μου έχω μια τεράστια σημαία του ΠΑΟΚ εγώ πίσω μου. Ναι. Και όταν την είδε αυτό το μακάκι, μου λέει, α, ΠΑΟΚΣΙΣ, λέει, εδώ είσαι πελάτης, γι' αυτό μέτρηξε. Συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, συγχαρητήριά μας. Δεν σε φέρνει σε κάποια απόγνωση. Είναι αντιανθρωπιστικό να τον πατήσεις. Αλλά και από την άλλη μεριά, να σου πάρουν την περιουσία, να σου πάρουν το φορτηγό, να σου πάρουν τη ζωή, να σου πάρουν τα λεφτά. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Απλά τη ρίχνουν το παλάκι στο παγλαμά των οδηγού, για παράδειγμα. Έτσι. Τι εύκολη λύση. Την ίδια μέρα πιάσανε οδηγό με 4 στην Οικουμενίτσα.
Τώρα αυτός τα κονόμησε από αυτούς ή τον μπουκάρανε έτσι μέσα. Άντε να βρούμε τώρα την άκρη. Άρα με άλλα λόγια, καλύτερα, άρα με άλλα λόγια καλύτερα να παίρνεις λεφτά από αυτούς και να τους μεταφέρεις. Είναι το καλύτερο. Έτσι όπως μετά λες. Μα και όταν πεις μέσα μας και έχεις κάποιο πάνω και στον βρούνε, μπορεί να ξέρεις, αυτό μπορεί να πει να μου δώσει και το χιλιάρικο που τον έδωσα για να με μεταφέρει. Ούτε γλιτώνεις. Τι έχει να χάσει εκείνος. Εκείνο δεν τον ακουμπάνε. Τζόρτα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Κλείσε φίλε, μη με συγχύρεις άλλο φίλε. Διάβασε τα μηνύματα λίγο. Είστε καλά παιδιά, φιλιά πολλά. Επιμένεις στην αστυνομία. Ακόμα περισσότερα. Για καλά φίλε, κουράγιο. Μεγάλε Τζόρτα, κάνε τους όλους να κάνουν κολοτούμπες, πάω Καστοριά. Περιμένετε ρε παιδιά, χαμηλά την μπάλα. Τις ίδιες ιστορίες λέγαμε λέει για τον Άρνεσεν. Περιμένετε να τον δούμε λέει και τον Μίχελς λέει και τον Ήβης και τους παίκτες. Περιμένετε. 24 έκου θα βάλει το 1,2 κάρι που θα δούμε φίλο. 800 μεδόνι έπαιζε μπάλα Τζόρνταν. Mm-hmm. Είχε συμπαγείς γραμμές και αυτοματισμούς χωρίς πολλά λεφτά. Άμπαλε Τζόρνταν. Mm-hmm. 800-13. Έχεις πληροφορία για τον Ματέο στον παιχταρά που ακούγεται. Τι πληροφορία, παιχταράς είναι. 07 πράγματι, η Ιταλία έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Ο άλλος λέει Παπαθανασάκη, γερά πάρτε τα λεφτά, φύγε Καναδά και άσου να φουντάνουν ξανά στα τοπικά. Παοξίσταν αυτός. Δεν χαλάει το χ της Ιταλίας, έλεγε φυσικά ο κόκκινος. Ο 8-2-85 μας βρίζει. Και ο άλλος λέει αυτός ο Κλάρκ που έβαλε τον γκολ της Ιρλανδίας είναι τίποτα σου με το γνωστό Κλάρκ Κέντ της γνωστής οικογένειας. Γι' αυτό το μήνυμα που είπε για τον Άρνεσεν, εγώ λέω κακώς τον διώξαν τον Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν ήταν επιτυχημένος τεχνικός διευθυντής. Ο Άρνεσεν έφερε αυτούς τον Ροντρίγκες, τον Τζίμερο, αυτός τους έφερε. Ο Άρνεσεν έκανε τα συμβόλαια του Λούκας και υποφελείται ο ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή. Ο Άρνεσεν έκανε. Την πάτησε με τον Τούντορ, μου λες. Την πάτησε με τον Τούντορ, ναι. Τέλος. Κατάλαβες. Καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτήρη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, κύριε. Καλό καλά. Βράδυ για χαρά. Κύριε, να καλό 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 βράδυ για χαρά.